Δες με τι μουσική σε υποδέχομαι. Δεν ξέρω τι. Με πάρα πολύ εντυπωσιακό τρόπο, ε. Με συμφωνικές ορχήστρες οι οποίες ερμηνεύουν άψογα το τάδε Εφη Ζαρατούστρα. Ακού, ακού, ακού αυτό το σημείο. Καλώς ήρθες, Κική. Καλώς σας βρήκα, πω πω, σαν τα χιόνια. Σαν τα χιόνια δεν λες τίποτα. Ξανά έφερες το χειμώνα, νομίζω. Όχι, καλά ήταν σήμερα. Καλά ήταν σήμερα. Μαλακά. Τις προηγούμενες ημέρες, με το που μου είπες, γιατί από την προηγούμενη εβδομάδα μου είπες ότι θέλω να έρθω, Μπάμπη. Όνειρο, όνειρο ζωής. Ήτανε... Α, είδες τον καιρό και μου πρότεινες ανάλογα. Εσύ τον είδες, από την πότε μου είπες την Παρασκευή θα έρθω και έπιασε παγωνιά. Με μπερδεύεις με κάποια άλλη. Κυρίες και κύριοι. Κική Μουσακίδου, επιστροφή για μία και μοναδική εμφάνιση στην πόλη σας και στους δέκτες σας. Εντάξει, ας πούμε έτσι και θα δούμε αν θα πάρουμε παράταση. Αλήθεια, μου δίνεις ελπίδες τώρα τέτοια. Αυτά είναι για να αρχίσω, θα σου βάλω και άλλα τραγουδάκια ωραία για να φύγεις πιο γρήγορα. Η επιστροφή του Ασώτου, να πούμε, της Ασώτης, της Ασώτης Τριανταφύλου. Τονκ, θα τα πάρεις, θα στα έχω μαζεμένα. Βασικά σκεφτόμουν ότι δεν θυμάμαι. Τι? Πώς γίνεται. Δεν θυμάσαι, είδες πώς γίνεται αυτό. Αλλά εντάξει. Σου ήρθε βέβαια επειδή, λόγω επειδή, και έτσι πρέπει να είναι, το μετάνιωσες. Χθες το πάτε, τι πέρασε το μυαλό σου. Όχι, ναι, να τα πούμε παιδί μου, ήταν αυτό που πάει μία, ας πούμε, γιατί δεν έχει συνηθίσει να ξυπνάς πέντε. Ναι. Και λες τώρα... Τι κάνω εγώ με τη ζωή μου, γιατί αφού. Τι τρέλα ήταν. Αλλά παρόλα αυτά, το ότι το μάτι κατευθείαν, ας πούμε, άνοιξε στις 5 και 10 είναι. Είδες. Δουλεύουμε. Σχεδόν μεταφυσικό. Δουλεύουμε στον αυτόματο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή υποδέχεται παλιό και καινούριο κόσμο. Κόσμος να πάει να έρχεται. Δουλίτσα γενικότερα να γίνεται. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Καθημερινά από τις 6 μέχρι τις 8. Το μάτι, θέλοντας και μη, θα πρέπει να ανοίξει. Εμείς οι άνθρωποι του μόχθου εξάλλου είμαστε αναγκασμένοι, είμαστε και συνηθισμένοι. Εντάξει, μια χαρά φρέσκια σε βλέπω. Ναι, κάτσε να το με δεις μετά. Γιατί παιδί μου, ίσα το μετά, τι... Στην αρχή είσαι άφρεσκη κανονικά και μετά αποκτάς έτσι σου. Μετά έρχεται το βάρος της μέρας και πέφτει στις πλάτες σου. Παιδί μου, δεν έχεις φέρει τώρα εδώ. Μου βάζεις δύσκολα, μου βάζεις και ψηλά τον πύχη για τη σημερινή εκπομπή, στην οποία δεν θα πούμε τίποτα απολύτως. Α, τόσο ψηλά. Τόσο ψηλά, λες. Νομίζω και μόνο το ότι ξυπνάμε είναι από μόνο του... Μία είδηση. Μία είδηση για όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλους εκεί έξω, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Τρίτη σήμερα, 25 του Απρίλη. Έχουμε μπει και εκείνα από τότε που έχεις να φανείς στην εκπομπή, δεν έχουμε ξαναμιλήσει για ζώδια. Αλήθεια. Ναι, παιδί μου. Γιατί έτσι τέτοια παράληψη. Γιατί εσύ είσαι η αρμόδια, εσύ είσαι η δικιά. Τώρα το συνειδητοποίησαμε το που ήρθες ότι έχουμε μπει, έχουμε εισέλθει στο ζώδιο του Ταύρου. Βέβαια, από τις 21 φαντάζομαι. Α, ναι. Δεν ξέρω, 21, 22, κάπου εκεί. Αλλά τώρα μου ήρθε εμένα στο μυαλό το ζώδιο του Ταύρου, το οποίο δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Απλά για όλους. Κοιτάξτε, ξέρω, με ενδιαφέρει γιατί Ταύρος Παρθένος Εγώκερος, το έχουμε ξαναπεί αυτό το τρίπτυχο. Είναι ένα τρίπτυχο το... Της επιτυχίας, έτσι πως το έχω. Έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα. Δεν μου έχει τύχει. Εντάξει, Ταύροι είναι καλοί. Με τις γυναίκες δεν θα πάω τόσο καλά. Με τους άντρες εντάξει. Μάλιστα. Και εγώ, γι' αυτό το λέω, και με τις γυναίκες Ταύρες δεν θα πάω καλά. Πιστεύω είναι από τα ζώδια έτσι τώρα για να μιλήσουμε και λίγο να σοβαρά. Να σοβαρά γιατί 6 και 12 πρώτα λεπτά χρειάζεται. Ότι είναι από τα ζώδια που ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Όπως ακριβώς και με τον υδροχό, τον οποίο πρεσβεύω. Πρέσβυρα καλή θελήσεως υδροχώου, κυρίες και κύριοι εδώ. Δηλαδή ποιες είναι οι διαφορές άντρα και γυναίκα σε Ταύρο. Κοίτα, εντελώς εμπειρικά. Ναι, ναι. Έτσι να στο θέσω. Να μου το θέσεις. Οι άντρες είναι, τα άντρα είναι πιο καλόβολοι. Ναι. Οι γυναίκες φαίνονται ότι είναι, αλλά πάντα κάτι θα σου βγάλουν, ρε παιδί μου, μετά. Συμφωνείς. Κλείνω την. Πού το βρήκες, πού τα ξέρεις τώρα όλα αυτά. Δεν μπορώ να αποκαλύψω. Μπορεί. Θα είναι σαν να είναι καλόβολες. Θα είναι σαν να είναι Ταύρος. Ναι, αλλά είναι καλόβολο ζώο. Ναι. Κάποιο αλλά... άλλο. Ποιο είναι το. Λέων. Δεν θυμόμαστε κάτι. Δεν χρειάστηκε καν να το πω. Ανάψαν οι γραμμές με το που έθιξες εδώ το θέμα του Ταύρου. Καλημέρα στην πρώτη γραμμούλα.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Καλή εβδομάδα σου, γιατί δεν μιλήσαμε, μόνο είναι καλή εβδομάδα. Έτσι, έτσι. Ο καθένας η εβδομάδα του όποτε ξεκινάει. Ο άλλος μπορεί να ξεκινάει το Σάββατο να δουλεύει. Οπότε θα το πούμε καλή εβδομάδα, γιατί όχι. Μόλις δει την πηγή, αρχίζει και σοβαρές οι έρευνες. Ναι, έτσι, περιμέναμε έναν άνθρωπο των επιστημών εδώ. Το συνώνυμα. Έτσι. Να έχουμε λουλούδια να ρίξουμε πάνω στην Κική. Ναι, αφού λείπει εδώ και καιρό. Σωστό, να τις ρένουμε το δρόμο με ροδοπέταλα για να επιστρέψει. Δεκτά, δεκτά. Εντάξει, κάτι πρέπει να την κάνουμε, να την κρατήσουμε σε κάποιες μέρες. Πάπη, όταν ακούω αυτό το από σένα άνθρωπο του μόχου, ναι. Μου θυμίζει το Ολυμπιακό, ρε φίλε, δεν γίνεται. Έλα ρε, εντάξει, Ολυμπιακός το πρωινό. κοίταξε, αυτό που είπαμε όμως και μόνο το ότι ξυπνάμε είναι ένας μόχθος. Δεν σου είπα ότι εγώ σκοτώνομαι, αλλά εντάξει, οκ, okay, ξυπνάω ρε εσείς, να μου το καταλογίζετε. Κάτι γι' αυτό. Ναι, έχω πει σε όλους τους φίλους μου και όλους τους γνωστούς ότι υποφέρω τα πρωινά και πραγματικά με κοιτούν με μεγάλη συμπόνια. Ναι, άμα αυτή ξυπνάγανε τις μία και ξυπνάγανε. Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι το πράγμα. Βέβαια από την άλλη με έχει βολέψει γιατί έχω αποφύγει πολλές καταστάσεις. Α, δεν μπορώ, ξυπνάω το πρωί και τέτοια. Εντάξει, έχει και τα καλά του. Πώς είμαστε, κατά τα άλλα. Μια χαρά, μια χαρά, κατάλαβα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Κάτσε να βρω το υλικό τη κάτω τη Καρεσκάκη. Έτσι. Περίμενε, περίμενε. Όλοι είστε έτοιμοι να σηκώσετε κούπα, κάνετε πρόβες, κάνετε τέτοια. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν πήρε καμπάρι. Το πρωί λέγανε ότι. Ναι, το έχουμε, θα το στείλουμε και τα λοιπά. Μετά το μεσημεράκι, ξεχάσαμε, ναι. Το σβήσαμε, ρε παιδιά, μετά από δύο μέρες που σας δίνουμε. Ναι, έτσι είναι. Και μετά όταν καταλάβανε ότι υπάγεται και σε νόμο το συγκεκριμένο που σε επιβάλλει να κρατάς το βίντεο, τα βίντεο των αποδητηρίων, είναι υπέρ την αστυνομία, όχι εμείς. Ξέρεις πως, ξέρεις. Ας το αστυνομία και αφιτάζεσαι. Είναι σαν να σου έχει δώσει η κοπέλα σου ή η γυναίκα σου φωτογραφίες, βίντεο από τις διακοπές και εσύ να τα έχεις κάνει delete. Να, ακούς πως είναι. Έτσι, έτσι είναι το πράγμα. Ξέρει, και εκεί δεν έχει καταλάβει γιατί μιλάμε, αλλά το κατάλαβε τώρα, της το έθεσα. Είναι casus belli. Λέμε για το βίντεο που κατά είχε ριβιάσει. Κατά λάθος τα έχεις κάνει delete ή επίτηδες. Επίτηδες. Ναι. Ποιο? Δηλαδή ανοίγεις μεγάλο θέμα τώρα. Ναι, καλά, μόνο μεγάλα θέματα σήμερα. Γιατί έχετε τόσο δεμένες τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Να μας απαντήσει. Γιατί είναι οι αναμνήσεις που εσείς μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, αλλά μετά από χρόνια θα τα ζητάτε και δεν θέλετε να σας πούμε τα άσβησες και δεν τα έχεις. Να τα έχετε και να μην ακούτε γκρίνια. Έχουμε τόσες φωτογραφίες εκεί πέρα και δεν τις ανοίγει κανένα τη ζωή. Χρόνια που ανοίγει εννοείς ηλεκτρονικά, ας πούμε, στον υπολογιστή ή φωτογραφίες. Όχι, 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 στα άλμπου. Α, γιατί εγώ τα ανοίγω πολύ συχνά τα άλμπουμ. Επίσης όταν πηγαίνω σε σπίτια λέω έχετε άλμπουμ να δούμε. Γι' αυτό, αν δει κάποια διάκριση στο σπίτι, να έχετε κάτι να επιδείξετε. Τα like που τα βάζεις αύριο μεθαύριο. Εγώ ξέρεις γιατί τώρα πιστεύω στην ψηφιακή εποχή, γιατί οι γυναίκες είναι τόσο συνδεδεμένες με τις αναμνήσεις. Για να ανεβάζουν στο προφίλ τους φωτογραφίες με το αγόρι τους και το χωρίσουν με πολύ ευχαρίστηση να τις κατεβάσουν. Άγιοι, έτσι. Σου δίνω μια εξήγηση. Έχουν έρωτα από αυτό το πράγμα με τις φωτογραφίες. Έχουν, εντάξει. Είσαι μωρό μου για μια φωτογραφία. Όπως έρχεται από εδώ και από εκεί όταν πηγαίνεις για κοπές. Θεάζεται με την ησυχία μου. Ναι, 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 ισχύει και αυτό. Έγινες. Πάμε από εδώ, πάμε από εκεί. Σε ευχαριστούμε, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλό δρόμο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα. Μηδέν. Καλημέρα στη γραμμούλα. Νάτος, νάτος. Let me dream of me and you. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Oh blue, strange color, oh color blue. Τελικός Παγκρίτιο, κύριε Μπάμπη. Έγινε, θα κανονίσω. Άστα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ τελικός, άστα. Όλα τα άλλα, κύριε Μπάμπη, ξέχασέ τα. Η κυρία Κική θα τα κανονίσει εδώ, γι' αυτό τη φέραμε. Και η Κυριακή και η κυρία Κική και όλοι συμφωνούνε. ΑΕΚ ΠΑΟΚ στην Αμουδάρα. Εντάξει. Ο τελικός στα πέναλτι. Εντάξει. Ακούστηκες. Εντάξει. Έγινε. Γεια σας και περαστικά μας. Αυτό το κυριότερο. Τι γίνεται, παίζει ο ΠΑΟΚ κάπου? Μην παίζει και αυτός μωρέ. Να κάτι μεθαύριο τελικό κύπελο. Είναι να πάρει και κανένα πρωτάθλημα λένε τώρα. Ναι παιδί μου, γίνεται χαμός. Τελευταίο τον άφησες, πρώτο το φέρνεις. Σχεδόν που λέει ο λόγος. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Φως στο τούνελ εκεί. Παρακαλώ, ποιον ψάχνετε? Ναι. Αγγελική, τη βρήκαμε, μην ψάχνεις.
Για σένα λέει. Δεν είναι επικοινωνώ σήμερα. Θέλω λίγο μια προθέρμανση. Δεν θέλει λίγο το χρόνο τη. Παίζει κάτι για αυτού του μαυροάσπρου, αλλά να μην σου πω τι είναι, γιατί θα μα κόψει το σουρού. Παίζουν κάτι αυτοί. Αυτοί οι ψωριάριδε που θέλουν και πρωτάθλημα. Δεν θέλουν, τι ακάνε. Να μην το πάρουν. Μόνο αυτό για ποικιλία. Είναι καμιά κούπα του καφέ. Και αυτό το μικρό φιτζανάκι, το καφέ που είναι στον ελληνικό. Αν είναι σαν τους δικούς μας εδώ που έχουμε τις καφεδάρες, αυτό είναι σαν διπυρωτικό κύπελο. Τέτοια ποτηράρα που έχουμε. Δηλαδή, συγγνώμη. Λέω, αν ένα στο εκατομμύριο γίνει τώρα κανένα χαζό, τι κάνεις, έχεις σκεφτεί. Δεν θέλω να ακούω βλακείς πριν. Λέω, ρε παιδί μου, τι κάνεις, έχεις σκεφτεί σενάριο. Τι κάνεις. Θα πω ότι το κατεστημένο πάλι. Πήρε μούφα πρωτάθλημα. Τι να κάνει, τι να λέει αυτό. Οι άλλοι θα είναι σε έξαλλη κατάσταση. Θα βουτάνε στο Θερμαϊκό. Όπως πήρε τότε το κουλούριο πρωτάθλημα, το 85-86 που το πήρε. Ναι, α, και εκείνο ήτανε. Ναι, το κουλούριο πρωτάθλημα, σούμε. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Εμείς, εμάς ούτε κρύο ούτε ζέστη μας κάνει. Τι να κάνεις. Έτσι κι αλλιώς η πόλη κίτρινη είναι. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Μέχρι και τα καλαμάκια μας σήμερα είναι κιτρινό μαύρα. Έτσι κι εκεί. Επιβεβαιώνω, είναι αλήθεια. Το πρώτο πράγμα που επισήμανε όταν ήρθε στο στούντιο μετά από πόσο καιρό, έχεις να έρθεις από τον Νοέμβριο. Έτσι, καημένο, τι κάνεις στην Κρήτη. Ε? Για το καημένο λοδίπλα, τι κάνει στην Κρήτη. Ποιο είναι στην Κρήτη, ποιο είναι ο καημένο. Στην Κρήτη δεν ήταν η Μουστακίδου που ανέβαζε τέτοιο. Το καλοκαίρι, από τότε έχω να έρθει. Και εκεί, από την πενταήμερη έχει να έρθει στην Κρήτη. Μ' αρέσει που σταματούν να με παρακολουθούν και στο Facebook από τότε που. Είδε, παιδί μου. Μετά τον Μπατμανίδη, τη λύση τη ζωή σου. Σου κατέβασε τι φωτογραφίε. Να ξέρει κάτι, Μπατμανίδη. Η γυναίκα ή ο άντρα όταν εξαφανίζονται στο Facebook. Ναι. Έχουν κάνει δεσμό. Α, να, λόγια μεγάλο. Εγώ πάντως δεν εξαφανίστηκα. Μήπως εξαφανίστηκες εσύ. Όπα! Πώς, εγώ αφού τα βλέπω όλα, ξέρεις τι πράγμα είμαι εγώ, τα βλέπω όλα, μην κοιτάζεις. Α, στην Ιταλία ήμουν, όχι στην Κρήτη. Απλά μοιάζουν, εντάξει, είχαν κάποιες κοινές φωτογραφίες που με έστειλε. Στην πίτσα μοιάζουν. Ιταλία. Τέλος πάντων, καλά θα κάνουν. Εγώ δεν μιλάω για άλλες ομάδες. Όχι ποτέ, ναι. Το κουτουλίδι του στην Πέμπτη, Τετάρτη. Δεν μου λες ερώτηση επίσης, ερώτηση. Τώρα που πήρε, λέει ο Ιβάν, το λιμάνι, το κόβουμε και το λιμάνι. Βόλτα αυτό, χεράκι-χεράκι, τέτοια, popcorn, μπαλόνια. Κοίταξε, το λιμάνι μπορεί να το πήρε. Ναι. Αλλά μην ξεχνάς ότι αυτή η πόλη είναι, την προστατεύει ο Θεός του πολέμου. Άρα τι θα κάνεις, πώς θα το αντιμετωπίσεις αυτό. Δεν θα πηγαίνεις λιμάνι, δεν θα πηγαίνεις φεστιβάλ κινηματογράφου. Και από την άλλη μεριά πάλι στη Νέα Παραλία, και ναι. Εκεί έχουμε θέμα. Και εκεί τι είναι, ποια είναι η Νέα Παραλία. Το Μακεδονία Παλάσι. Οχ, πώς, έχει κυκλώσει από. εκείνο το άλλαξε, ρε φίλε, το έχει κάνει όλο ένα όροφο για να βάζει τα τρόπια. Ναι, καλά, αυτό ισχύει, αυτό ισχύει, εντάξει. Ναι. Okay. Θα πάρει και καινούργιο τώρα. Για να βάζει τώρα όσο για το λιμάνι, α πούμε, εμεί θα φεύγουμε από Πειραιά. Έτσι. Σωστό και αυτό. Ούτε τον Ιχάκη μας θα βάλουμε. Να η εναλλακτική λύση. Έγινε Πασχάλη μου. Εκτός κι αν. Άι τράβα ρε μαλάκα. Δεν πίνει λίκο σε μένα. Μπορεί και εμένα, φαντάζεσαι. Αλλά να το κάνει τόσο. Ναι, κάτι εξωτερικό παράγοντα. Να το κάνει τόσο φτιαχτό. Λοιπόν, έλα, θα κάνει ότι είσαι απ' έξω για να βρει τον Πατμαλίδη. Κατάλαβε, Παναγιά και Χριστέ. Παρακαλώ. Έλα, ρε παδί, έλα. Έλα, αγόρι μου. Δεν μπορώ να μην παραμαγκώσω τον Ιγάδη. Ξάνα ψεφτά. Μπορεί να πηγαίνει αυτό στον Πειραιά, αλλά τα κοντέινερ θα έρχονται, να ξέρει, δεν πειράζει. Τα κοντέινερ με τα τρόπαια. Όχι, με τα τρόπαια. Λέω μήπως. Μήπως γι' αυτό πήρε ο Ιβάν τώρα το λιμάνι. Το λιμάνι. Λιβάνι, το λέω. Μήπως για να βάλει τα τρόπαια, επειδή δεν χωρούσανε με στο Μακεδονία Παλάς. Α, όχι, ρε, όχι. Θα ακούς σιγά σιγά κι αυτά. Έτσι. Μπορά και σε Τούμπα να ξέρεις. Προς το παρόν. Στην Τούμπα μπορά να τα τρώνε. Είναι μεγάλη. Και στην ετασγέρα που έχω στο σπίτι. Τι είναι ετασγέρα. Δεν ξέρω. Έτσι. Ντουλαπάκι δεν είναι ετασγέρα. Τι είναι αυτό που βάζω τα μπικουτί, τα φομπιζού. Τι είναι, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Καλά, θα το γκουγκλάρουμε. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Άντε, τσαο, τσαο, τσαο. Ανακύπτουν ζητήματα σήμερα. Πάντως από την τελευταία φορά που ήρθα, ασχολείται ο κόσμος πολύ με τα αθλητικά. Ναι, παιδί μου, έφυγες και γίναμε. Μήπως είναι high season τώρα. Καλά. Τώρα τι έγινε, κρίθηκε το πρωτάθλημα. Όχι, τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Στα δικαστήρια όμως. Τώρα έχει αυτό κάτι. Θα χάσουν κάτι πόντους. Ναι, σημασία δεν έχει το μέγεθος έτσι κι αλλιώς. Μη στεναχωριέσαι, θα χάσουν. Τι να δεις, αυτό είναι η ζωή. Χάνει κανείς κανένα. Υποβιβαστή.
υποβιβαστεί. Έχει υποβιβαστεί θεωρητικά σε πρώτο επίπεδο λεβαδιακός με τη Βέρεια, αλλά δεν είναι ούτε αυτό σίγουρο. Μα κρίμα, το συμπαθούσα πάντα το λεβαδιακό. Γιατί? Δεν ξέρω, ότι θεωρούσα αξιοπρεπή ομάδα. Το αντίθετο εντελώς. Όχι, δεν έχουμε κάτι με το λεβαδιακό. Και εμείς το συμπαθούμε. Λοιπόν, έτσι και το θέμα τώρα. Όλα θα παιχτούν οι συνδέσεις στο δικαστήριο. Θα κάνουν ένα τον άλλον. Δεν ξέρω, το ξέρουμε. Κάποια στιγμή που έλεγε εδώ ένα σποτάκι που είχαμε στο Λίμπερο παλιό. Μπορεί, ας πούμε, και καλοκαίρι. Ναι, πάμε. θα πάει. Οπότε δεν ξέρω αν θα μπορεί να κανονίσει διακοπές. Αν δεν βγει πρωταθλητής, ξέρεις πώς να το κάνεις. Μην ανεβάζεις φωτογραφίες. Αν δεν πάρει κάποιος πρωτάθλημα, να είσαι σίγουρη. Αχ, πολύ κρίμα τώρα αυτό που στεναχωρήθηκα. Γιατί συνήθως τα λύναμε αυτά, τελείωνε. Στεναχωριόταν κάποιος, χαίρονταν κάποιος άλλος. Συνεχίζαμε τη ζωή μας. Τώρα τι θα γίνει. Τώρα τίποτα. Τώρα είπαμε δικαστήρια μέσα στις αίθουσες. Εκεί θα παίχτε το πρωτάθλημα. Ενστάσεις, τριτανακοπές. Πολύ μου αρέσει αυτή. Τι είναι αυτό? Δεν το έχω καταλάβει. Μας πάρει κανένας νομικός να μας το εξηγήσει. Αλλά έπαιζε πάρα πολύ. Έχει να κάνει κάτι με παύση. Τρίτη. Πας τρεις ανακοπές. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Κάτι είναι αυτό. Σαν παύση, σαν αναβολή, κάπως έτσι λέγεται. Σαν εξόδιο. Μήπως όπως έχεις δικαίωμα τριών αλλαγών στο ποδόσφαιρο. Ναι. Έχεις και δικαίωμα τριών ανακοπών στο ποδόσφαιρο. Μήπως οι καταδίκες μου οδηγήσει εκεί. Θα το ψάξουμε όμως αυτό. Οπότε θα πάμε τώρα για κανένα μηνάκι. Έτσι, ναι. Δηλαδή την προηγούμενη Κυριακή πανηγύρισε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Ενδέχεται. Α, όπως εκλογές με τον Κωνσταντίνο. Καραμαλή. Τον Κωνσταντίνο Θαλασσοχώρη. Κωνσταντίνο. Τον Κώστα. Κώστας. Κωνσταντίνος Καραμαλής ή τον Κώστα. Ναι, Κωστάκης Καραμαλής. Έτσι ακριβώς. Όπως τις διακοπές, ονειρεύομαι κι εγώ. Τις εκλογές του 2000 που πανηγύρισε στην αρχή Νέα Δημοκρατία, μετά βγήκε το Πασόκ. Και πώς πανηγύρισαν, βγήκαν στους δρόμους και τέτοια. Όχι ιδιαίτερα. Τα έχουν βαρεθεί οι Ολυμπιακοί αυτά. Έτσι κι αλλιώς ήταν το έκτο σερί. Κρατάνε και μια πισινή γιατί σου λέει ποτέ δεν ξέρει τι να γίνει. Με την ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ πάντως αν ήμουν Ολυμπιακός τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει και πάνω στα δικαστήρια. Ναι, κανείς δεν ξέρει, μη στεναχωριέσει. Ναι. Θα έλεγα εντάξει, ρε παιδί μου, από το να μπούμε στη διαδικασία, πάρτε το. Τα αναπτυρίτε. Γιατί εμείς έτσι κι αλλιώς. Λες τόσα αναπτυρότητα. Θα ήταν πολύ. Μπράβο, και κίνηση μάτ. Παγκόσμια κίνηση μάτ έγινε σίγουρα γιατί εμπλέκονται και τα μάτια μέσα. Έπεσε κάτι ξύλα, κάτι τέτοια. Τι να πούμε, ίσως να σε ακούσει τώρα ο Βαγγέλης Μαρινάκης και να... Φιλιά στο Βαγγέλη, να ακούει. Βαγγέλη, μας ακούς, αλλό. Τι ζώδιο να είναι ο Βαγγέλης. Βαγγέλης, πώς τον κόβεις τώρα έτσι, για πες το. Ξεκάθαρα είναι Λέων. Λέων, ξεκάθαρα. Εγώ τον κόβω το Βαγγέλη Μαρινάκη για ζυγό. Από μόνος μου τώρα, έτσι, εγώ το λέω. Θα το ψάχνεις τα αλήθεια. Δεν έψαξα την τρίτη αλακοπή που μας έπιασε και μας έτσι πω αυτό. Μας... Κέρδισα. Λέων είναι τεράστια και εκεί. Εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ. Για πες για τους Λέοντες, γιατί έχεις για τους Λέοντες ένα θέμα εσύ τώρα. Εντάξει τώρα. Και το είπες φυσιογνωμικά, όντας έχοντας αυτό το θέμα. Ο Λέων, δηλαδή άμα πεις σε κάποιον, πες μου ρε παιδί μου τι χαρακτηριστικά έχει ο Λέων, λες Βαγγέλης Μαρινάκης. Ναι, Αλέξης Τσίπρας, ναι. Άλλοι Λέοντες, εδώ το έχουμε... Άλλοι Λέοντες τώρα δεν μου έρχονται. Λέοντες οφού, που έχουμε εδώ που είναι το στούντιο. Είναι αυτό ρε παιδί μου. Είναι αυτό, τελείως, τέτοιο. Βαγγέλης Μαρινάκης, Αλέξης Τσίπρας, Λέοντες, τα συμπεράσματα δικά σας και το από μόνη της, μάντεψε ποιος. Τι ωραίο πεζόδια. Πεζόδια και έτσι. Και να λες, έχει ρε παιδί μου έντονο ταπεραμέντο. Είναι αναβλητικός, είναι ψυχαναγκαστικός, έτσι. Το βρήκανε παρθένος, ξέρεις. Μπορούσαμε να φτιάξουμε, αλλά θα και μόνο 12. Γελάμε εμείς τώρα, θα το ακούσει κάποιος, θα το κάνει και το δούμε. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Ας μοιράσουμε εκατομμύρια, άλλοι μοιράζουμε το στοίχημα λεφτά. Εμείς δίνουμε έτσι. Θα μοιράσουν πρωταθλήματα. Με τις ιδέες μας. Επίσης, για όσους είχαν τον Καελέ τώρα πρωί-πρωί, 6 και 27, τι σημαίνει τριτανακοπή. Άγια πες. Εγώ για παράδειγμα. Ναι, βέβαια. Είναι τριτανακοπή, σημαίνει είναι δικαίωμα που μπορεί να ασκήσει τρίτος που δεν είχε συμμετάσχει, ούτε έχει προσκληθεί να συμμετάσχει σε ορισμένη δίκη. Και δεν είχε καταστεί έτσι διάδικος κατά της οριστικής απόφασης. Αν η απόφαση αυτή βλάπτει ή θέτει σε κίνδυνο τα ένομα συμφέροντά του, η βλάβη δε αυτή μπορεί να είναι άμεση, έμεση και ενδεχόμενη και μπορεί να πορεύει από το διατακτικό ή το αιτιολογικό της προσβαλλόμενης απόφασης. Είναι περίπου σαν τον ΠΑΟΚ, γιατί και ο ΠΑΟΚ στην περίπτωση του Ολυμπιακού είναι σαν τρίτος μέσα στην σχέση. Ναι. Επενεύει, επειδή τον αφορά ένομα το όλο σκηνικό που έγινε με τα επεισόδια με τις μανούρες εκεί στο Καραϊσκάκι, και σου λέει είμαι και εγώ μέσα εμπλεκόμενος, θέλω να αφαιρεθούν βαθμό τον Ολυμπιακό, να πάρω εγώ το πρωτάθλημα. Τσουπ, τριτανακοπή. Έτσι, πάμε. Από τ' άλλο μου τα αυτή, τριτανακοπή. Καλημέρα στην γραμπούλα.
Καλημέρα. Γεια σου, πουλα μου. Καλημέρα. Τι κάνεις, Κίτσα? Τώρα που σε ακούω είμαι πολύ καλύτερα. Ένας λόγος έτσι που ήθελα να ξανάρθω, λέω, τι κάνει αυτό το κορίτσι, έχω καιρό να το ακούσω. Ναι, καλά είσαι. Με ρωτούσε. Τι με δουλεύεις, ρε Κίτσα? Αχ, δεν σε δουλεύω, απλά έτσι είναι ο τρόπος που μιλάω και όλοι νομίζουν ότι... Ισχύει. Δεν μπορώ να τα πω διαφορετικά. Πώς τα περνάς? Σε χάσαμε. Καλά. Αλλά τώρα λίγο πάλεψα έτσι με το πρωινό το ξύπνημα. Ναι. Αλλά έμαθες την ήτρη να κοπεί. Αυτό, κατάλαβες. Ναι, ένα χάνεις, ένα κερδίζεις. Έτσι πάει. Εσύ τι λέει? Καλά, μωρέ. Να, εδώ τώρα το πάμε εδώ. Ναι. Όσο για το φευγάτο. Να του στείλω ένα μήνυμα. Ναι. Λίγα λόγια για την Παοκάρα, την πρόεδρε. Του κόμματος. Οχοχοχοχο. Έχουμε ιδρύσει ραδιοφωνικό κόμμα και εκεί. Α, μ' αρέσουν αυτές οι εξελίξεις. Ναι, βέβαια. Ναι. Έτσι πώς ξεκινά. Λέγεται? Λέγεται Άρμα. Πολιτών. Έχει γίνει αυτό, όντως. Ναι. Άρμα, πιανού ήταν το Άρμα? Το Δημαρά, νομίζω. Α, πω, τι θυμήθηκες τώρα. Άρμα, συμμορφωθείς, Άρμα. Εδώ, το Κώστα από Παδομανολάκη. Έτσι, όλοι οι άνθρωποι του Μόχθου. Και αντιπρόεδρο, το Φευγάτο. Και εσύ τι, εσύ είσαι γενική γραμματέας? Α, δεν μας είπε τα Υπουργεία ακόμα. Ταμείας να είσαι, το καλύτερο. Το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο θα διοριστούμε, να πέρασε και το καλοκαίρι να σκεφτούμε. Μάλιστα. Να είσαι καλά, κούλα μου. Λοιπόν, λίγα λόγια Φευγάτε για την Παοκάρα. Έτσι. Και έχω να πω ότι καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο και στο Παλιοκαιρίσιο που τον άκουσα εχθές, Μπάμπη. Ναι. Αλλά δεν μπορούσα να πάρω. Δεν πειράζει, τον άκουσες, παρενέβεις με το στόμα της ψυχής σου. Σε όλο τον κόσμο, καλή δύναμη και μια όμορφη μέρα. Ναι, επίσης κούλα μου, φιλιά, τσάω. Καλή δύναμη και μια όμορφη μέρα. Και μια όμορφη μέρα η οποία μας βρίσκει να δίνουμε και κανένα 2-3 εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Το ξέχασα αυτό. Να πιάσαμε την μπάρλα. Κύπελο είναι αυτό. Σε αυτό δεν έχουμε δικαστήρια. Σε αυτό πάμε. Δεν ξέρουμε. Εντάξει, ποτέ μην βάζεις τέτοια. Τώρα τι είναι αυτό, τελικό? Ημιτελικός, ο δεύτερος. Ο ΠΑΟΚ έχασε μέσα στην Αθήνα 2-0. Και τώρα καλείται να αντιστρέψει το εισβάρος στο αυτό αποτέλεσμα την Πέμπτη. Μετράει και αυτό που παίζει με την έδρα και πρέπει να βάλουν περισσότερα γκολ? Είναι μόνο στο Champions League? Όχι, παντού είναι. Σε όποια μάτς είναι έτσι διπλά και ο ένας πρέπει να αποκλείσει τον άλλο, μετράει και το εκτός έδρας. Άρα με τι περνάει ο ΠΑΟΚ? Πώς ρε παιδί μου, εσύ μπορεί να πας, ας πούμε, στο χωριό του καλού σου? Μετράει. Είναι σαν να του έχεις βάλει γκολ εκτός έδρας, γιατί έχεις να το χρησιμοποιήσεις αργότερα. Να του πεις ότι... Πολύ καλή παρομοίωση. Να του πεις ότι εγώ όταν ήρθα εκεί στα μπεθέρια, στη μάνας και αυτά, τώρα έλα μαζί μου εκεί που θέλω, σε μια γκαλέρι, ξέρω εγώ, σε οτιδήποτε. Στην Ποφίλη. Ξέρεις πότε παίζει να μου είπες να έρθεις στην εκπομπή? Πότε? Όταν είχε γενέθλια η Ποφίλιου, νομίζω, τώρα που το σκέφτομαι. Είχε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν είχε, μια ημέρα. Όλα τα ξέρεις. Αφού έχουμε το σαν σήμερα, το οποίο θα ακολουθήσει αμέσως μετά το διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λόγο Επειδή, στον Λίμπερο 107,4. 6 και 37 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Τρίτη σήμερα, 25 του Απρίλη, Αγίας Νίκης της Μάρτυρος, Αγίου Μάρκου του Αποστόλου. Και εορτάζουν η Νίκη, ο Μάρκος, ο Μαρκούλης, η Μαρκία και η Μαρκούλα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Ανατολή ηλίου στις 6 και 35. Μόλις τώρα άρχισε να φαίνεται, να χνοφαίνεται ο Λιάκος. Δύση γελάει. Δεν θα δούμε ήλιο ποτέ εδώ που βρισκόμαστε. Δύση ηλίου στις 8 και 10. Μεσελήνη 28 ημερών. Σήμερα έχουμε 4 παγκόσμιες ημέρες. Ναι, ζωή να έχουνε. Είναι η μέρα του DNA. Λόγω επειδή την ημερομηνία αυτή το 1953 οι βιολόγοι Francis Crick και James Watson δημοσίευσαν την πρωτοποριακή εργασία τους για τη χημική δομή του DNA. Τη σημαντικότερη ανακάλυψη του 20ου αιώνα, με τον εορτασμό να ξεκινάει από το 2003 και να λαμβάνει διεθνή χαρακτήρα από το 2012.
Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της ελονοσίας. Η ελονοσία που μεταδίδεται από τα κουνούπια προσβάλλει κάθε χρόνο, ακόμη και στις μέρες μας, 500 εκατομμύρια ανθρώπους, από τους οποίους το 1 εκατομμύριο τελικά υποκύπτει στην ασθένεια. Και το 90% αυτών στην υποσαχάριο Αφρική. Στην Ελλάδα η ελονοσία έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί. Τα 30 έως 50 κρούσματα που καταγράφονται κάθε χρόνο είναι εισαγόμενα και οφείλονται σε κόσμο που έχει έρθει από το εξωτερικό. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα γονικής αποξένωσης. Είναι το σύνδρομο γονικής αποξένωσης ή αλλοτρίωσης, είναι φαινόμενο που παρατηρείται σε παιδιά τα οποία δεν επιθυμούν επαφή με κάποιον δυο γονείς. Τις παγκόσμιες μέρες με μπερδεύει. Τώρα αυτό το γιορτάζουμε, δηλαδή μπράβο που το κάνουν ή εναντίον? Όχι, μπράβο, έχουμε εδώ να ενημερώνουμε τον κόσμο. Άρα κατά της αποξένωσης. Ναι, κατά. Τώρα αυτό βέβαια το σύνδρομο γονικής αποξένωσης μάλλον χαρακτηρίζει, τι να σου πω, πάρα πολλά παιδιά, πολλούς εφήβους που δεν θέλουν να δουν κανένα από τους δυο γονείς και μεγάλους δηλαδή. Αν έχεις φύγει από το σπίτι και έρθει ο μπαμπάς σου ή η μαμά σου για επίσκεψη, Τα προειδοποιείτε κατευθείαν σε πιάνει το σύνδρομο γονικής αποξένωσης. Αυτό λέει βέβαια, πέρα από την πλάκα, εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά χωρισμένων γονέων, εκδηλώνεται με άγχος, νευρικότητα, κατάθλιψη, αδιαφορία προς το γονέα που δεν έχει την επιμέλεια, εχθρότητα και απέχθεια. Και επίσης είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών. Προωθεί το μήνυμα ότι ο εμβολιασμός κάθε παιδιού είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη ασθενειών και την προστασία της ζωής και είναι σοβαρότατο το θέμα, διότι δυστυχώς υπάρχει ένα κίνημα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τα τελευταία χρόνια. Από την κοινωνία των πολιτών. Από την κοινωνία των πολιτών και στην χώρα μας έχουν εμφανιστεί αυτά τα φαινόμενα από ανθρώπους οι οποίοι εντελώς ανυπόστατα εναντιώνονται στους εμβολιασμούς. Ανυπόστατα, το είπε το blog. Το blog, ναι, ξυπνάτε ρε, αλλά. Ξυπνάτε ρε, αλλά μην ακούτε Πατμανίδη. Από το πρωί, κάτι τέτοια. Εδώ μας φτάσαν που μας φτάσαν.blogspot.gr. Που μετά βέβαια οι ίδιοι παραπονιούνται, ξέρεις. Για τις αρρώστιες. Ότι. Γιατί. Ότι ενδεχομένως οι πρόσφυγες δεν εμβολιάζονται. Αλλά από την άλλη δεν εμβολιάζουν τα δικά τους τα παιδιά. Για κανέναν λόγο απολύτως. Ότι και καλά με τους εμβολιασμούς μας βάζουν μέσα τσιπάκια και μας ελέγχουν. Μας ψεκάζουν κιόλας από πάνω, δεν μπορούν να ξεφύγουν από πουθενά. Και τα λένε όλα αυτά, εντάξει. Μας ψεκάζουν γιατί θέλουν να μας ελέγχουν από ποιο καφενείο θα πάμε. Θα πάμε σήμερα στον Τάκη, στο Μάκη. Αυτό οφείλουν να το ξέρουν οι παγκόσμιες δυνάμεις, οι Rothschilds και όλοι αυτοί. Είναι σοβαρό το ζήτημα, εντάξει, δεν θα το αναπτύξουμε τώρα. Απλά το επισημαίνουμε στην βλακεία που διέπει τον κόσμο. Δεν είναι μόνο από αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι και από άλλους που την έχουν δει πάρα πολύ φυσιοτέτοιοι. Δεν ξέρω αν είναι φυσιολατρία αυτό το πράγμα. Ότι δεν πρέπει να βάζουμε τίποτα χημικό μέσα στη ζωή μας και να μεγαλώνουμε έτσι τα παιδιά. Και έχουμε φτάσει σε σημείο να εμφανίζονται μέχρι και κούσματα πολυμελίτιδας, μηνυγκίτιδας και τέτοια σε νεαρά παιδιά που λένε μητέρες ότι. Εγώ δεν το έχω εμβολιάσει το παιδί, αλλά στο γιατρό το έχω πει ότι το έχω εμβολιάσει. Θα είναι σαν να είναι, αλλά δεν. Και δυστυχώς γίνεται αγώνας από τις κυβερνήσεις για αυτόν τον σκοπό να ενημερώσει τους γονείς ότι εντάξει, ξεκολλάτε λίγο, κάπως έτσι. Μάλλον το μήνυμα. Κάντε λίγο έτσι το κεφάλι, να δούμε τι έχει. Ναι. Το μήνυμα θα πρέπει να είναι πιο ευδιάκριτο και πιο άμεσο, ότι όχι να τονίζεις τα καλά του εμβολιασμού, ότι ξεκολλάτε, τι κάνετε. Πάτε καλά. Ο κόσμος, αν θεωρούμε ότι έχει προοδεύσει. Σε κάποιο βαθμό, τουλάχιστον όσον αφορά το προσδόκιμο της ζωής και τον ξεπερασμό κάποιων αρρωστιών, έχει να κάνει ακριβώς με την πρόοδο της επιστήμης και της ιατρικής σε συγκεκριμένους τομείς. Έλα βρε τώρα, βρε. Κατούρατο θα περάσει. Εννοείται. Και το μάτιασμα. Επίσης πρέπει να κάνουμε μια παγκόσμια ημέρα ματιάσματος, που νομίζω ότι μπορεί να γιατρέψει τα πάντα. Για το ξεμάτιασμα. Για το ξεμάτιασμα, ναι. Αυτό το πιστεύω. Το πιστεύει. Το πιστεύει και η Εκκλησία ούτως ή άλλως, στη Βασκανία. Εντάξει, το πιστεύεις αφού έχει αποτέλεσμα, το χρησιμοποιείς να κάνεις. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Τι πιστεύεις για το μάτιασμα, δηλαδή, εξήγησέ μου. Δεν τα έχω πει αυτά, ε. Όχι, δεν τα έχω πει. Δεν τα έχω πει. Ρε, εσύ, εγώ έχω μία θεία. Ναι, ναι. Όλα ξεκινάνε. Ναι, έτσι. Χασμουριέται. Ναι. Παγκόσμια ημέρα θηϊκής αποξένωσης, ναι. Που πραγματικά ξεματιάζει όποτε τη λέω και εμένα ξεματιάζει και μου περνάει. Ναι. Επίσης το έχω τεστάρει γιατί πολλές φορές έχω πει να με ξεματιάξει χωρίς να πονάω. Ναι. Και μου λέει δεν ήσουν. Α, κάνω και τεστ. Για να δεις αν όντως. Σόπα καλέ. Ναι.
Και επίσης ξεματιάζεις, μα mm-hmm. πω ρε παιδί μου, π.χ. για σένα που δεν σε ξέρει. Για μένα, για τον Πατμανίδη, ας πούμε. Θα μου πει, πες μου το όνομα, ναι. Θα της το πω. Ναι, 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 ναι. Για να σε ξεματιάξει. Ναι. Και θα σου περάσει χωρίς να σε ξέρει. Τώρα. Κάτσε. Αλήθεια. Καταρχήν τόσα χρόνια, γιατί και εμένα μου λένε, ας πούμε, α, ματιασμένος είσαι και τέτοια. Δεν το έχεις χρησιμοποιήσει. Δεν έχω καταλάβει. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ματιάσματος, ας πούμε. Α, εδώ πονάς ακριβώς πάνω από τα μάτια. Συνέχεια πονάω πάνω από τα μάτια. Στο τρίτο μου μάτι. Όταν πονάς πάνω από τα μάτια εδώ στο κέντρο, ας πούμε, του μετώπου, είναι μάτι. Εκεί που κάνεις το σταυρό σου, που ξεκινάει ο σταυρός σου, το Άγιος Σκυρός. Και που βαραίνουν τα μάτια σου και τα λοιπά. Ναι, είναι μάτι. Είναι μάτι. Τι λες τώρα, και με ένα ξεμάτιασμα σου περνάνε όλα αυτά. Σου περνάνε επίσης, η θεία μου έχει τη δυνατότητα να λέει από πότε είσαι ματιασμένος. Ας πούμε, πολλές φορές. Το ιστορικό ζητάει, είναι επιστήμονη η θεία σου, μάλιστα. Τα λέει από μόνη της. Ας πούμε, μπορεί να της πω ξεματιασμένα, μετά μην παίρνει μου λέει. Καλά, κοιμήθηκες ματιασμένη. Γιατί λέει δεν κάνει να κοιμάσαι το βράδυ ματιασμένος. Γιατί μετά ξυπνάς με χειρότερο πόνο, ρε παιδί μου. Εγώ τώρα σου λέω πράγματα. Έχω μείνει άναυδος. Επίσης μου λέει καμιά φορά έτσι όταν έχει κέφια, αν είναι από άντρα ή από γυναίκα. Τι λες, έλα, αποκλείεται. Δεν γίνεται. Και το πετυχαίνει δηλαδή και το βρίσκει. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω ποιος με μάτι. Ξέρω ότι βάζει λίγο σάλτσα έτσι για το τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ. Και πλέον, ας πούμε, και σε όλους μου φίλους που δεν πίστευαν, mm-hmm. πιστέψτε. Τους λέω, ναι, ναι. Θα το κάνουμε έτσι. Τρεις φορές, ναι. αν πετύχει, ναι. και όντως, ρε παιδί μου, δείτε διαφορά, ναι. να πιστεύετε. Μετά να λέω εγώ το όνομά σας να περνάει, δεν είναι κάτι. Το ξεμάτιασμα δηλαδή, άμα ναι. πετύχει. Και πώς μπορείς κάποιο, πώς ματιάζεσαι, ας πούμε. Επίσης, αυτό δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν. Ναι, έτσι εδώ, είδες, έχω πραγματικά ερωτήματα. Ματιάζουν πάρα πολύ εύκολα οι ανοιχτομάτιδες. Ή αυτοί με τα γαλανά και με τα πιέζα. Γι' αυτό δεν μας στέλνουν οι Γερμανοί. Πάμε σε ένα πολιτικό επίπεδο. Δεν τους στέλνουμε. Ναι. Και τώρα εντάξει. Mm-hmm. Και γενικά, ας πούμε, μπορεί να σε ματιάξει κάποιος ακόμη και να σε κοιτάει με θαυμασμό, ρε παιδί μου. Δεν χρειάζεται να σε κοιτάει, ας πούμε, με άσχημο τρόπο. Με δόλο και με φθόνο, ε. Ναι. Ναι. Απλά αν, ας πούμε, σε κοιτάζει πολλή ώρα και σε περιεργάζεται, δεν ξέρω εγώ τι, ματιάζεσαι. Ναι, ωραία. Αυτά είχα να πω. Όχι, όχι, εγώ με προκύπτω και αυτό. Εμβολιαστείτε. Εμβολιαστείτε για το μάτι. Γιατί φτύνουμε στο μάτι. Εδώ θέλω και άλλη απάντηση. Αυτά δεν τα ξέρω. Γιατί λέμε φτού, 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 μη σε ματιάσω. Αυτά δεν τα ξέρω. Με βρίσκεις αδιάβαστη. Αλλά μπορώ να ενημερώσω. Ας πάρει θεία, ρε παιδί μου, πραγματικά. Ειλικρινά έχω απορίες. Εκεί εντυπωσιάζομαι για ακόμη μια φορά. Και κοίταξε να δεις τώρα εντελώς ωφελημιστικά το λέω. Ναι. Από το να παίρνω συνέχεια χάπια. Ναι. Που είναι και χημικά. Ναι, έτσι να τα λέμε και αυτά. Αφού πιάνει. Τι είδο παιδί μου, εννοείται τι είναι αυτό. Να ενισχύουμε τον Γιανακόπουλο του Παναθηναϊκού να παίρνει μεταγραφές στο μπάσκετ. Εδώ, όχι, ξεμάτιασμα. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Καλημέρα. Εκεί δηλαδή, σε ένα παράγκα, όταν σε κοιτάει κάποιος έτσι έντονα, ας πούμε, κατευθείαν τηλέφωνο τη θεία. Ναι. Θεία, είμαι έτοιμη να ματιαστώ. Κοίτα, όχι, προληπτικά δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Ναι. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, μπορούμε να το εντάξουμε στις υπηρεσίες. Αλλά μετά καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αν πονάς, ας πούμε, αν πονάει το κεφάλι σου που μάτι, θα πεις ρε παιδί μου από μόνος σου. Α, αυτό θα με μάτιαξε έτσι πως με κοιτούσε. Α, το καταλαβαίνεις ποιος μπορεί. Και μια πρόβλεψη, ναι, εντάξει, πάει το μυαλό σου. Και τελικά, άμα δεν είναι από το μάτι, παίρνεις δυο χαπάκι και στην γράμμα. Όχι, όχι, έχω γλιτώσει. Τώρα δεν κάνω πλάκα. Όχι, αλλά εγώ την πείτε. Αλήθεια λέει, δεν κάνει πλάκα. Τώρα μιλήσει πιο σοβαρά από ποτέ στη ζωή της. Δεν έχει ξαναμιλήσει και εκεί μου στα χέρια του, παιδιά. Δεν την ξέρω προσωπικά. Το επιβεβαιώνω, το επιβεβαιώνω. Επίσης, τη θεία σου φαντάζομαι λέει το φλιτζάνι. Όχι, δεν το λέω. Έχει καρδιά. Δεν πάει. Δεν είναι η Γεωργία Βασιλιάδου. Το φλιτζάνι το λέω εγώ. Η εξαματιά θα κάνουμε μια επιχείρηση. Η έκμο στα κύρου. Θα λέμε τα πάντα. Λοιπόν, Πάπη, κάνε καφέ για όλους εκεί πέρα στο Λίπερο να στο σπίτι μου φτάνει. Εννοείται. Ψήσε καφέ, να σου το πω. Επίσης, ευκαιρία. Μπορείς να κλέβεις τα φλιτζανάκια των παραγωγών να τα λέμε. Να τα λέμε. Ερώτηση πάλι. Τώρα εδώ προκύπτει. Του άρεσε, δες. Μου άρεσε το θέμα. Εδώ στην εκπομπή που λέει και ο Μάριο Ασλαμάς. Παίχτες ματιασμένοι υπάρχουν, γιατί μας ενδιαφέρει μας του ποδοσφαιρικού το αυτό. Γιατί όχι. Ας πούμε, πιστεύω ότι αν κάποιος έχει χαμηλή απόδοση, ναι. μπορεί να πονάει εδώ κεντρικά στο μέτωπο. Και να μην κάνει καλές κεφαλιές. Τι out, είναι έτσι. Ωραία. Και έχουμε και τις κεφαλιές. Μπορεί να πονάει εδώ και τις κεφαλιές. Άρα, μπορούμε να σε προτείνουμε τώρα εδώ στις ομάδες, στις ΠΑΕ, να σε έχουν σύμβουλο στην κερκίδα ή στον πάγκο. Επιστημονική συνεργάτη. Επιστημονική συνεργάτη. Όταν βλέπεις ότι κάποιος μέσα τα χάνει, μπροστά από τη γραμμή τα στέλνει out.
ο Κλάους Φερρυπίν, ο οποίος φέτος το πρωτάθλημα δεν έχει σκοράρει ούτε ένα τέρμα. Αλήθεια, ε. Ναι, μήπως είναι ματιασμένο το παιδί να σε να τον κάνουμε, ναι. Να πας εκεί να τον πού. Θα τον πάρει, θυμά θα το πει καλά. Το βράδυ κοιμηθεί. Εν τω μεταξύ μου τα λέει κάτι πρωινά. Ας πούμε, εγώ μπορεί να πονάω 2 ώρες το βράδυ. Ναι. Ότι θα μπορούσα, ας πούμε, να την πάρω, να την ξυπνήσω, να τη πω ξεμάτια σε με, μην κοιμηθώ. Εφημερεύει. Διδίδια σου, σε παρακαλώ. Μήπως να βγάλουμε ένα δελτίο, να είμαστε μαζί με τα φαρμακεία, ότι σήμερα εφημερεύει η Νίτσα από τις ΙΚΕΣ, η κυρία Βίκη στην Τούμπα. Και έτσι και να ξέρει ο κόσμος που να απευθυνθεί και να πηγαίνει, ας πούμε, και να χτυπάει τις πόρτες. Στην κοντινότερη ξεματιάστρα. Ναι. Από το τηλέφωνο ισχύει επίσης. Από το τηλέφωνο τα κάνει. Για πώς γίνεται και αυτό. Και με μήνυμα. Στείλε κενό, FM κενό μήνυμα στο 54526 για να σε ξεματιάσουμε. Αν κάποιος, όχι, θα το κάνουμε αυτό. Αν κάποιος σήμερα αισθάνεται ματιασμένος. Ναι, εδώ είπαμε, ναι, ο πόνος πάνω. Το βλέπετε όλοι, το δείχνει. Δηλαδή μπορούμε εμείς να μας στείλει ένας φίλος και να μας πει, λέει, είμαι Τάκης και είμαι ματιασμένος. Η θεία σου θα επιμεληθεί. Ναι, αρκεί να μας πει το βαφτιστικό. Το βαφτιστικό όνομα. Αυτό, γιατί τώρα, με, ναι, τα υπεκοριστικά, αλήθεια μου, το έχω πει ας πούμε, για πιάνει, ένα, ναι, φίλο. Ναι, ναι. Μου λέει το βαφτιστικό του να μου πεις. Γιατί δεν πιάνει. Δεν πιάνει, ε. Δηλαδή, ας πούμε, σε λένε Ουρανία και το έχει κάνει η Ρία, δεν πιάνει. Όχι, δεν μπορεί να πει η Ρία, πρέπει, ναι, να πει Ουρανία. Ζελίες. Και αν έχεις δύο ονόματα και τα δύο. Ω, μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, συγκλονιστικές αποκαλύψεις εδώ από το λόγο. Επειδή, ναι, στείλτε μας το βαφτιστικό σας. Επίθετο δεν θέλουμε. Όχι, όχι. Ε9, αυτά λοιπά χαρακτηριστικά, τίποτα. Ζώδιο δεν πιάνει, ε, μέσα. Όχι, όχι, τίποτα. Ούτε αφημί, ούτε ιστορία. Εντάξει, οκ, δεν. Μην ένα, ανησυχείτε. Ένα mail επικοινωνίας θα θέλετε για μια βάση δεδομένων. Ένα ερωτηματολόγιο θα συμπληρώσετε και όλα καλά. Θα σας δώσουμε αυτή τη δυνατότητα, ναι, γιατί μπορούμε να το κάνουμε από το λόγο επειδή FM και ενώ το όνομα τεπώνυμά σας, μάλλον εν προκειμένου το βαφτιστικό σας. Το βαφτιστικό σας, αποστολή στο 54526 και εμείς θα σας κληρώσουμε ένα ξεμάτιασμα. Όπως επίσης βέβαια θα σας δώσουμε και εισιτηριάκι για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός μεθαύριο Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας, στον επαναληπτικό του Δευτέρου ημιτελικού του κυπέλου Ελλάδος. Όλα αυτά FM κενό, ονοματεπώνυμο ή βαφτιστικό για το ξεμάτιασμα. Αποστολή στο 54526. Για το εισιτήριο, στείλουν και επίθετο. Ναι, να στείλουν και επίθετο. Αλλά άμα θέλεις και ξεμάτιασμα μαζί, μπορείς να βάλεις και τα δύο μέσα. Να, μπράβο, ναι, να βάλεις το βαφτιστικό σου. Καλό είναι να μην σε, δηλαδή, να μην σε λένε τώρα πώς τα λακική. Άκη που δεν ξέρεις από πού βγαίνει. Καλά, ναι, έχει πρόβλημα. Εδώ η επιστήμη δεν έχει φτάσει σε τόσο υψηλά δεδομένα. Το ξεμάτιασμα μαθαίνετε από γενιά σε γενιά. Είναι κάποιο είδος, κάποια γνώση, κάποια τέχνη που μεταβιβάζεται ή είναι από μόνο του, έτσι. Καλή ερώτηση. πιστεύω πως δεν μαθαίνετε από την άποψη, ναι, ότι εγώ προσωπικά, ναι, δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται αυτό το πράγμα με το λάδι και το νερό. Μάλιστα. Αυτά είναι νέα δεδομένα που δεν τα ήξερα. Εγώ νόμιζα ότι μόνο ξεκινάμε με το φτού-φτού. Φύγαμε από το φτού-φτού. Όχι. Δεν φτύνει και στο τηλέφωνο. Φτού-φτού, κάνεις προληπτικά. Προληπτικά. Το λες, ναι, από μόνο φτού-φτού, μη σε ματιάξω. Ναι, ναι. Δεν θα πετύχει. Δεν θα άμα πετύχει. Είναι να ματιάξεις, άμα θα ματιάξεις. Είσαι τέτοιος, ναι, αυτό, ναι. Το είναι τέτοιο που βάζουν το νερό στο φλιτζανάκι και νομίζω βάζουν και λάδι και αν μεγαλώνει ο κύκλος με το λάδι, ναι, είσαι, δεν, ναι, ξέρω, ναι, κάτι, ναι, τέτοιο. Ναι. Και ταυτόχρονα, ας πούμε, λες και μια προσευχή, τι λες. Ναι. Στα όριστα αύριγρια βουνά, ξέρω εγώ που λένε. Και είναι αυτό που αυτός που σε ξεματιάζει χασμουριέται, αν είσαι ματιασμένος, και κάνει αυτό το... Εγώ δηλαδή όλη μέρα ξεματιάζω, γιατί όλη μέρα είμαι με στην πίστα. Και άσε που αυτά είναι ενέργειες, δηλαδή δεν αντέχεις και να πάρεις πολύ κακή ενέργεια, ρε παιδί μου, δεν πρέπει να ξεματιάξεις και πολλούς σε μια μέρα. Είναι συγκεκριμένο το ποσοστό. Ναι, όσο αντέχει ο καθένας. Όσο αντέχει. Είναι σαν το πράσινο μήλι. Το πράσινο μήλι, τι, την ταινία. Ναι, δεν το έχεις δει. Δεν την έχω δει. Είναι που αυτός είχε έτσι μια... Μην πεις! Μια μεταφυσική, τόσα χρόνια. Μπορεί να μου ήρθει εμένα τώρα, δεν ξέρεις. Μια μεταφυσική έτσι ιδιότητα να παίρνει ενέργεια, την ασθένεια από τον άλλον με έναν τρόπο και να τη βγάζει, βγάζει κάτι από το στόμα, κάτι πεταλούδες, τι ήταν. Εντάξει, όχι έτσι, σε ξεμάτιασμα. Εντάξει, δεν βγάζει πεταλούδες. Στη Ρόδομα, είτε θα ήταν όλοι ξεματιάστρες. Καλημέρα στην Γραμμούλα.
αυτή η εκπομπή μια σαν να μην είναι αληθινή, ρε παιδιά. Έτσι, έτσι, έτσι. Και τι να ήταν. Κάτι να τη συμβεί, να δω. Έχει βρει. Και... ταινία, από την ταινία ήταν και εκεί αφιερωμένη εδώ από τον φίλο ακροατή σε σένα που την αγαπά ιδιαίτερα. Ξέσου καλημέρα, ότι... Κική. Καλημέρα, καλημέρα. Τη Κική δεν τη αρέσει. Το καταλάβαμε ότι ήταν ηρωνικό για την ταινία. Έτσι. Δεν την έχει δει καν, αρνείται. Την έχω δει. Την έχει δει, την έχει δει. Εγώ θυμάμαι που το είχε πει. Πω, είδε. Αντέχω ένα 20 λεπτό. Σταματάω ναι, την επόμενη μέρα. Έχει ο κόσμος database. Θυμάται τι έκανε την τελευταία φορά που ήρθε στην εκπομπή. Ναι. Γιατί αυτό είναι τακτική, όπως το Young Pope. Τι σε είπε τώρα έτσι εδώ. Φοβερό. Την έχεις δει. Δείτε το Young Pope, παιδιά, τη σειρά με τον Jude Law. Δεν παίρνετε, παιδιά, δεν παίρνετε. Όχι, τα κακάκια. Σειράρα. Το Pope που λέμε, αυτό δεν σημαίνει. Μήπως τίποτα έχει δείχνει ένα μωρό να κάνει τα κακάκια του. Είναι τον πρώτο Αμερικανό Πάπα και τον πιο νέο στην ιστορία και καλά. Μάλιστα. Μια και το θίξαμε τώρα το ζήτημα, πιστεύει εσύ στη Βασκανία στο ξεμάτι μέσα. Δεν πειρα, παιδιά. Σε κατάλαβα. Να αρχίσουμε πριν. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτά. Αλλά η γιαγιά μου είναι μεγάλη ξεματιάστρα. Να τα. Τόσο μεγάλη που σκεφτόμουν να το κάνω 0,90, να παίρνω να ξεματιάζει. Τι εννοείς μεγάλη ξεματιάστρα, πώς αυτό μπορείς να, δηλαδή, να το συγκεκριμενοποιήσεις. Κοίταξε, αυτοί που πιστεύουν και τις ξεματιάζει, λένε ότι σε χρόνο ρεκόρ γίνεται καλά αυτό το προκέφαλος. Παίζει και χρόνος δηλαδή μέσα. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, για αυτό το θέμα τώρα, από ό,τι μου έχει πει η γιαγιά μου, το μαθαίνεις το πώς να ξεματιάζεις. Δηλαδή, αν μου το μάθει εμένα η γιαγιά μου, μετά δεν πρέπει να ξαματιάξει ποτέ. Κλειδώνει! Έτσι λέει η γιαγιά μου, παιδιά. Μάλιστα, μάλιστα. Της λέει τα λόγια και μετά τελείωσε. Υπάρχουν δηλαδή. Φεύγει ευχή. Είναι ναι, σαν να το αφήνει αυτό το βάρο, ρε παιδί μου, από πάνω σε το οποίο παίρνει άλλο. Τι λες τώρα, ρε εσύ. Σκητάλη. Ναι, ναι, ναι. Εγώ, παιδιά, δεν με έχουν ξεματιάσει ποτέ στη ζωή μου. Εντάξει, αφού δεν το έχει ζητήσει. Γιατί τα σέρασε και δεν τα έχετε αυτά. Ναι, γιατί να μην δεν τα έχουμε, μπορεί εκεί. Όχι, μπλάκα. Εκεί από τη αίρεση κι εσύ. Πού είσαι καλέ. Το Σιδηρόκαστρο κοντά. Τώρα το μάθαμε κι αυτό. Για ήμαρτον. Υπάρχει κάποιο που να μην αποσέρε. Τέλειωσε εκπομπή. Πρέπει να μετακομίσουμε σε άλλο νομό. Γι' αυτό δεν έχουμε ακροματικότητα. Γιατί θα πρέπει να μα ακούν στι αίρε. Αντί να μα ακούν στι άλλο νομό. Στι αίρε δεν πιάνουμε όμω. Ποιον παίχτη θεωρεί ματιασμένο. Ποιον πρέπει να ξεματιάσουμε. Τον Κλάου. Μήπω όλοι πρέπει να ξεματιάσουμε τον Κλάου. Ποιο είναι το βαφτιστικό του. Στέφανος. Να το δώσει, να τα κάνουμε δουλίτσα. Λες το Κλάους να μην είναι τελικά το βαφτιστικό του και να είναι ψέματα όλα αυτά και όλα την ξεματιάζουν σαν Κλάους. Σαν Κλάους και να μην πετυχαίνει και έτσι και αυτό να μην σκοράρει μετά. Μάλιστα. Μπορεί. Μπορούμε να δώσουμε. Στείλτε και τον παίκτη. Να το δώσω εγώ στη θέση μου. Θα πω ο Στέφανος. Θα πω και εγώ τη γιαγιά. Μην μπερδευτούν όμως. Να συγκρίνουμε τις απόψεις. Αν δύο ταυτόχρονα αρχίζουν και ξεματιάζουν, μήπως οι δυνάμεις έρθουν. Δεν ξέρω. Δεν έχει σύγκρουση. Αλλά νομίζω ότι θα είναι καλύτερο. Δηλαδή θα έχει πιο άμεση επίδραση. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, Μπάμπη, αυτό που σου είπα για το 090. Ξεμάτιασμα. Ναι. Παιδιά παίρνουν φίλες της μητέρας μου, ξαδέρφες, θείες, τη γιαγιά μου για την ξεματιάξη μέσα του τηλεφώνου. Εννοείται. Εγώ έλεγα μικρός, καλά δεν μπερδεύεται οι γραμμές. Μήπως πάει άλλο. Έχει, ναι, το ξέρω και από κόσμο που το έχει κάνει και μπροστά μου ότι πάρε με και θα με ξεμάτιασε με και τέτοια. Και δεν τα πίστευες εσύ. Κάποια ζώα δεν τα πιστεύανε. Ναι, τώρα θα συνέχεια... πιστέψω και τα ζώα. Έτσι, γι' αυτό έχω συνέχεια ο πόνο κεφάλου. Όχι το ότι ξυπνάω τους 5 ώρα το πρωί. Ματιασμένος είσαι, δεν είσαι δισταγμένος. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Φιλιά, φιλιά. 2-31-0-287-38. Μπορούμε να σε ξεματιάσουμε κι εμείς μέσω τηλεφώνου ή θα μεταβιβάσουμε αυτό, την, ναι, το δικαίωμα στο ξεμάτιασμα ή αν επιθυμείτε μπορούμε να ξεματιάσουμε κάποιον ποδοσφαιριστή της ομάδος σας που θεωρείτε ότι δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τώρα που φτάνει το πρωτάθλημα στην πιο κρίσιμη καμπή του, κύπελα, ιστορίες τέτοια, μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς. Δηλαδή τώρα το ότι ο άλλος μπορεί να έχει πάθει ρήξη χιαστών και δεν μπορεί να παίξει μπάλα, δεν ναι, έχει να κάνει. Μπορεί ταυτόχρονα να πονάει και το κεφάλι. Ναι, του, ναι, 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 εκεί, εκεί θα επέμβουμε εδώ, γραμμή άμεσης επέμβασης. Το λόγο επειδή FM και όνομα, τεπώνυμο και βαφτιστικό στο 54526 και για εισιτηριάκι για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ναι, δίνουμε, όχι, δεν κάνουμε εδώ πλακίτσα. Μεθαύριο στο γήπεδο της Τούμπας. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα, ρε ή. Καλή εκπομπή. Δεν ξέρω αν εννοεί ότι η εκπομπή Ray είναι το... τα πάντα Ray. Τα πάντα Ray. Τα πάντα rave. Μήπως βλέπεις και κύκλους ή ακούς κύκλους. Και εκεί με πιάσες απορετοίμαστο τώρα, δηλαδή το θέμα της Βασκάνιας. Έπρεπε να το έχουμε... Μόνο με αυτό να ασχοληθούμε. Αφού το έθιξες. Και κοροϊδεύει ο κόσμος, έτσι. Ναι, αλλά... Αλλά εγώ δεν τρέπομαι. Εγώ πιάνει, τελείως. Το χρησιμοποιώ.
Κάθε πότε είσαι ρηματιασμένη, δηλαδή, κάθε πότε είσαι ρηματιασμένη. Κοίτα, είναι περίοδους. Δεν έχει συγκεκριμένο, δεν είναι ότι άλλα τρεις μέρες είμαι ρηματιασμένη. Όχι, δεν έχει συχνότητα, είναι ανάλογα. Άμα βγεις και άμα ρε παιδί μου έτσι προσέξεις την εμφάνισή σου και βγεις και τα λοιπά, είναι πιο πιθανό να σε ματιάξουν. Εκεί πάει το ζήτημα. Ότι αυτοί που αισθάνονται ματιασμένοι θεωρούν τον εαυτό τους ότι συγκεντρώνουν τα φώτα πάνω τους και τα βλέμματα, ότι είναι σπουδαίοι. Όχι, δεν μπορεί να τύχει, εντάξει. Ναι. Αλλά έχει τύχει και χωρίς, ας πούμε. Έτσι, να βγεις με μια φόρμα και να ματιαστείς. Μπορεί να είσαι τόσο λαμπερός, ρε παιδί μου, που δεν χρειάζεται. Καλημέρα στη γραβούλα. Κικί. Ναι. Είστε εσείς που είχαμε κάνει πανό στην Εθνική Οδό όταν περνούσατε από Αθήνα για να πάτε διακοπές στη Φολέγανδρο? Δεν είχα πάει Φολέγανδρο. Ναι. Κάπου είχατε έρθει Αθήνα, εσείς είστε. Κάπου συχνάζατε στα Παγκράτια. Α, ναι. Εσείς είστε. Όλα, θα θυμούνται ό,τι έχεις κάνει στη ζωή σου τώρα. Θα σε βγαίνει ένας. Δεν το πιστεύω, κυρία Κική. Τι φωνή έχετε, τι είστε, τι κρότημα. Μη με ματιάξει. Μετά την κυρία Κατερίνα. Αφού δεν σε βλέπει, πώς θα σε ματιάσει όμως? Γίνεται να σε ματιάσει ραδιοφωνικά? Όχι και εσύ κατευθείαν. Σε ακουστιάσει. Κυρία Κική, μας είχατε λείψει τόσο καιρό. Εμφανιστήκατε, δεν μπορώ να σας ακούω τώρα. Γι' αυτό σας ήρθαμε. Στο Αστρόπυργο. Ξεματιάστηκε και ήρθε. Γι' αυτό είπα χθες τη θεία της, την πήρε τηλέφωνο και λέει: τι σε μένα, από αύριο στο λόγο επειδή. Κυρία Κική, φτού, φτού, φτού στα μάτια τα κακά. Δεν πιάνει, παιδιά, το φτού. Ναι, άμα ήταν έτσι. Άμα ήταν έτσι. Όπα, μα το κλείσε. Λες γι' αυτό φτύνουν τους ποδοσφαιριστές, τους διαιτητές στα γήπεδα. Επειδή μπορεί ο άλλος να έχει μια πολύ κακή απόφαση και για να το συνετίσει ο φιλάδος του κάνει φτού, τι είναι αυτά που δίνεις. Και ο άλλος συνετίζεται και παίζει καλά το παιχνίδι. Δεν δίνει offside, δεν δίνει το ένα, δεν δίνει το άλλο. Δεν υπάρχει πρόθεση δηλαδή. Ναι, είναι από μόνο. Ακούσιο. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, στο λόγο επειδή, μιας και θίξαμε. Έχει συγκλονιστεί τώρα. Έχω συγκλονιστεί, παιδί μου, δηλαδή. Κάθε φορά με εκπλήσει. Ας πούμε, εσύ μετά από live δεν πονάει το κεφάλι σου μπροστά. Πονάει, ναι, πονάει. Και τι κάνεις? Κοιμάμαι, ξέρω εγώ, πίνω ασπιρίνες. Δεν κάνει να κοιμάσαι με αυτό. Λες, όχι το ότι ας πούμε, ξέρω εγώ, πιο ποτά. Λες το hangover. Ρε κάθε Κυριακή. Μετά από τα πονάει αλλού το κεφάλι σου, έτσι τριγύρω όλο. Ναι. Πονάει εδώ μπροστά. Επειδή είμαι και πολλοί άνθρωποι κλειστοί, κάνουν συνέχεια το σταυρό. Και όταν ξεκινά το Άγιος ο Θεός, μπαπ! Πάει στο δόξα παντρί και αρχίζει και με πονάει. Κατάλαβες. Από την πολύ την εκκλησία το παθαίνει. Μάλιστα. 7 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε να διαλυματιστούμε ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του Λόγω Επειδή. Μείνετε συντονισμένοι. Και άλλα θέματα βασκανιών, δυσεοδαιμονιών θα τα επιλύσουμε όλα. Κληρονομικό χάρισμα, Κική Μουστακίδου. Το βρήκα τώρα, είπες βασκανία. Ναι. Το site θα λέγεται Vaskme. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα, πόνεσα. Αυτό λέει σαν ευχή. Τι είναι αυτό, τσιγάτες? Ξεμάτιασμα, Ευαλάδωνα. Δεν είπε όνομα, βέβαια, η κυρία. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Να το φτύσιμο, να το φτύσιμο. Στα όρη και στα βουνά. Να. Στα όρη και στα βουνά. Στα όρη και στα βουνά. Έτσι, στα όρη και στα άγρια βουνά. Φτού σας να μην σας ματιάσουμε, φίλοι ακροατέ του Λόγω Επειδή. Εδώ κάθε πρωί μαζί μας. Ματιαγμένοι πρέπει να είστε για να μας ακούτε. Σίγουρα πρέπει να έχετε μια ψυχολογική πάθηση. Για σένα αγοράκι μου. Φωνάει το δοντάκι μου, για σένα αγοράκι μου. Φωνάει το δοντάκι μου, να μη σε ματιάσω αυτού σου. Με έχεις κάνει του χεριού σου, με έχεις κάνει του χεριού σου. Να μη σε ματιάσω αυτού σου. Άρα εδώ γεννιούνται και άλλα ερωτήματα, φίλε μου Κική. Διότι για να μη σε ματιάζουν εκτός από χάντρα, ματάκι, γαλανό και τέτοια που φοράμε, φοράμε και σκόρδα. Και το εσώρουχο μας ανάποδα. Αλήθεια. Αυτό όχι επειδή έχουμε καιρό να το πλύνουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά άμα φοράς σκόρδο. Άμα ένα μπάρο, δύο τριγώνια. Αν φας σκόρδο, μετά πώς θα κάνεις φτού σου? Μυρίζει η ανάσα. Κοίτα, σου. Εγώ με το σκόρδο, επειδή έχω πολύ εχθρική σχέση. Όλες οι δεσποινίδες που έρχονται στο Λόγο Επειδή έχουν εχθρικές σχέσεις, ναι, με τα σκόρδα. Προτιμώ να με ματιάζουν από το να. Εντάξει, με ένα βρακί δηλαδή, εντάξει, ναι, δεν λιώνεις. Ναι, βρακί χειμώνα καλοκαίρι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Σκόρδο δεν παίζει να φορέσω. Γιατί?
Ούτε να φάω. Ούτε να φας. Γιατί όμως, αν έτσι θα γλιτώσεις το μάτιασμα. Κοίταξε, είμαι ομορφόπεδο. Ναι, απλά με απλές διαδικασίες. Όλο λογικό είναι να με ματιάζουν. Σωστό και αυτό. Ναι, άρα πρέπει να. Εγώ ψάξω εγώ αυτό το θέμα. Ναι, για πες και τι έχεις, που έχεις καταλήξει. Καταρχήν η εκκλησία δέχεται το μάτιασμα. Ισχύει. Εννοείται. Αυτό. Ισχύει. Είναι βασικό. Έχω διαβάσει τα λόγια του ξωματιάσματος. Ναι, τα οποία ποια είναι τα λόγια του ξωματιάσματος. Αν το κουκλάρεις, το βρεις. Μάλιστα, αυτά είναι τα λόγια. Λοιπόν, αρχίζω να ξωματιάρω και τους λέω άμα. Να σου πω ότι τα κουκλάρεις. Ναι. Πώς ξωματιάζουμε. Ωραία. Πώς. Το βάζω εγώ. Πώς ξωματιάζω. Το βρίσκω απλά. Εγώ έτσι το βρήκα. Ναι, και στο έβγαλε. Μου έβγαλε κάποια blog στο γράφανε. Πανάθεμά του. Όλα τα έχει αυτό το σατανά το ίντερνετ. Όλα τα έχει μέσα. Και τέλος πάντων τα λόγια, mm-hmm. μόνο χριστιανικά δεν τα λες έτσι. Δεν τα λες χριστιανικά, ε. Τι λένε δηλαδή. Όχι, ναι. Για μαγεία, σε μαγεία με παρέπτυσαν εμένα. Εξορκισμό. Μάλιστα. Και ο εξορκισμός εκκλησίας είναι. Υπάρχει και ευχή άλλη. Ναι, υπάρχει. Ποια... δεν την ξέρω, αλλά μια χριστιανική. Αυτή που διάβασα εγώ δεν ήταν και τόσο χριστιανική. Σε ποιο blog. Έχει ευχή. Ιησούς, δεν θυμάμαι τώρα, έχει καιρό που το διάβασα. Ιησούς Χριστός νικά και αν είναι μάτι το σκορπά. Όχι, όχι. Η Παναγιά. Η κυρία Παναγιά είναι ένα πολύ ωραίο νησάκι. Σποράδες επίσης, να σας αναφέρω εγώ. Έχω πάει και ξέρω. Ναι. Δεύτερο. Τα λεγάκια. Έτσι, έτσι. Δεν, ποια είναι η ευχή, ρε παιδί μου, βοήθησε μας. Τώρα πρέπει να ανοίγω το κινητό, ρε. Να, εντάξει, οκ. Okay. όλο το λόγο. Λίγο, να εντάξει, έγινε κρισμού. Έγινε, σε βλούμε. Όλο το λόγο, όλος ο οργανισμός του λόγου επειδή κυρίες και κύριοι, στρατευμένος στο να ενημερώσουμε τον κόσμο σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπάρας μας με τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου να μας συντροφεύει. Γι' αυτό βάζουμε και ματάκια πάνω στο αυτοκίνητο, για να μην είμαστε ματιαγμένοι. Έτσι, βάζουμε ματάκια, αλλά βάζουμε και τον παποδέκτη της Way καλού κακού. Μόνο με το μάτι δεν περνάμε ηλεκτρονικά εύκολα και άνετα τους περισσότερους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους. Αλλά με τον παποδέκτη της Way μια χαρά θα είμαστε εξασφαλισμένοι. Και εξοικονομούμε μέχρι και 80% φθηνότερα διελεύσεις για τα γιοταχή, έως και 22% φθηνότερα για φορτηγά και λεωφορεία, μέχρι και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, έως και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Και μπορείς να αποκτήσεις τον ποποδέκτη της E-Way είτε πηγαίνοντας σε ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, είτε τηλεφωνώντας το 24 10 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρεις στο site της aegeanmotorway.gr και ο ποποδέκτης της E-Way θα σου αποσταλεί εντελώς δωρεάν στο χώρο που επιθυμείς. Και η Κρυπτονοτο Gas Service Χάρης Γουρνιός στη Μοναστηρίου 381 μετά το αστυνομικό Μέγαρο και στο τηλέφωνο 23 10 55 80 83. Με τα βέλτιστα συστήματα αγραριοκίνησης νέας γενιάς, και δεν είναι τυχαίο το ότι τα συστήματα αυτά είναι τα Optima Nano. Μιλούσαμε για μάτι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στην εκπομπή μας. Μόνο με 495 ευρώ, 3 χρόνια εγγύηση και με δόσεις χωρίς τη μεσολάβηση τραπεζών. Και οι σημαίες ψωμιάδι, σημαίες ομάδων και κρατών, Λάβαρα Πανό, Χάντρες, Σκόρδα, ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. Μαζί μας σε αυτή τη δεύτερη ώρα και η Mondalumin με ενεργειακά συστήματα, γιατί μιλούσαμε για ενέργειες, Χικί μου. Είδες πώς συνδέονται όλα. Όλα. Ενεργειακά συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, κάγκελα ασφαλείας, σίτες, ντουλάπες αλουμινίου, σίτες για να μην σας πιάνει το κακό το μάτι, θωρακίζετε τον εαυτό σας, πόρτες ασφαλείας, εσωτερικές πόρτες. Τοποθέτηση αντιδιαρρεκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα ή σειρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη θωρακισμένη σας πόρτα με αδιάρρηκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας. Στην Στρατηγού Μακρυγιάννη 92 στην Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 23 10 600 722, στο mondalumin.gr, στο Facebook και στο Instagram. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Δίνουμε εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός μεθαύριο στο γήπεδο της Τούμπας, νομίζω σε 7 η ώρα είναι το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και να μην είναι, εντάξει, θα το βρείτε αυτό. Αλλά αν θέλετε βάλετε και το βαφτιστικό σας και να σας κληρώσουμε και ένα ξεμάτιασμα, μόνο εμείς εδώ από το λόγο επειδής. Το οποίο ξεμάτιασμα, όντως όπως μας επισήμανε και ο φίλος μας ο Κρίς, το δέχεται και η Εκκλησία, και αφού το δέχεται η Εκκλησία,
Εμείς ποιοι είμαστε να αναιρέσουμε αυτό. Επίσης η Εκκλησία δέκεται ότι ο άνθρωπος προήρθε από τον Αδάμ και την Εύα. Είναι ένα άλλο διότι ζήτημα. Γιατί αίμα βγαίνει από δέντρα. Ναι, και αυτό. Αίμα βγαίνει από την καρδιά μας και σου βάζουμε υπογραφή. Βεβαίως, δεν την αρνείται η Εκκλησία την Βασκανία και η πίστη σε αυτή τη Βασκανία, λένε, έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική παράδοση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία την συνδέει με πονηρά πνεύματα και υποστηρίζει ότι οι ευχές κατά της Βασκανίας πρέπει να διαβάζονται, όμως από την άλλη, μόνο από ιερωμένους και όχι από την θεία της Κικής. Α, εντάξει τώρα. Ναι, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Καταλαβαίνω τι γίνεται, εννοείται. Συγκέντρωση εξουσιών. Έτσι, ναι, αλλά από τη στιγμή που έχει επιτυχία η θεία της Κικής και η κάθε θεία, νομίζω πάντα θείες και να... γιαγιάδες είναι ναι, αυτές. Πρέπει να, να αρχίσουμε προσαρμοστούμε με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Βέβαια. Λες να έρθει διρεκτίβα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέμητο ανταγωνισμό. Ότι οι παιδιά θα πρέπει να αφήσουμε ελεύθερη την. Μην φάμε κανένα πρόστιμο γι' αυτό, γιατί η χώρα μας για πολλά τρώει προστήματα, όχι και για την Βασκανία. Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους ακόμη και ηλεκτρονικά ξεματιάσματα, πλέον και ραδιοφωνικά. Εδώ στο λόγο επειδή. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Ραδιοφωνικό ξεμάδιασμα εδώ. Παρακαλούμε, ακούμε την ευχή. Τρεις ευχές έχει. Τρεις ευχές, μάλιστα. Λοιπόν, Ιησούς Χριστός νεκάει όλα τα κακά στο σκορπά. Φτουφτουφτου, σκόρδα. Ναι. Ωραία. Ιησούς Χριστός νεκάει και ας είναι μάτι, το σκορπάει η κύρα Παναγιά. Ε, τι είπα εγώ πριν, αυτό δεν είπα. Περίμενε. Ναι, ναι, ναι. Βιάζεσαι. Να, συγγνώμη. Ναι. Άγια Ανάργυρη και Θαυματουργή δωρεάν, λάβετε δωρεάν, δότε ημίν. Πιο αργά λέγεται, γιατί δεν θα πιάσει. Άγια Ανάργυρη και Θαυματουργή. Ναι. Μομικρονιώτα. Ναι. Δωρεάν, λάβετε δωρεάν, δότε ημίν. Τζάμπα δηλαδή. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Ναι. Αν διαπιστώσω ότι είναι ματιασμένο, διαβάστε τα παρακάτω λόγια. Μάλιστα. Αυτή είναι η μαγεία που έλεγα. Ναι. Λοιπόν, Βασκανία υπέρασε και τα δέντρα ξερίζωσε. Βασκανία που υπάρχει και τα δέντρα ξεριζώνεις. Πάγω στο κεφάλι του, της, να του πιω το αίμα. Τι λες! Βασκανία λείψε από το κεφάλι κάτσε, του. Κάτσε, κάτσε, τι, ναι. Λέει, τι πάγω... κάτσε. Εδώ άρχισε το καλό και μονόκερος. Πάγω στο κεφάλι του να του πιω το αίμα. Ναι, να υπάρχει. Ναι. Περίμενε, πού ήμουνα. Να του πιω το αίμα, ναι. Ωραία. Βασκανία λείψε από το κεφάλι του. Και πήγαινε στα μονόκερα, δίκερα, τρίκερα, τετράκερα, πεντάκερα, εξάκερα, επτάκερα, οκτάκερα. Τέλος πάντων πάει στα δωδεκάκερα. Στο τρίκερι, στη Μαγνησία να πάει. Ναι. Μέχρι τα δωδεκάκερα πάει. Εκεί, ναι. Στο πύρι το εξόδωρο το ετοιμασμένο, mm-hmm. το μυρισμένο και στο Θεό παραδομένο, mm-hmm. σ' άγρια γονά και σ' άγκαρπα, δέντρα, έξω το κακό, έξω το κακό, έξω το κακό. Έξω, έξω. Έξω είπαμε. Έξω από εδώ. Κάπου να τα λέμε αυτά, δεν λέμε πολλές φορές. Μάλιστα, μάλιστα. Να θα... το σηκώσει και ο YouTube τώρα τη σημερινή κομπή, έτσι. Ναι, έτσι. Καλά, να αρχίσει να ξεματιάζει τους παίκτες του ΠΑΟΚ, να βάλουν την Κυριακή, την Κυριακή, την παίρνει κανένα γκολ. Τον Κλάους. Μπορεί όλα... να γίνει κάποιοι από αυτούς τους στίχους, μπορεί να γίνουν σύνθημα για το γήπεδο. Ναι, μπορεί να πάρει φίλαθλη της ομάδας του Δικεφάλου. Την Πέμπτη και να αρχίσουν να φωνάζουν αντί για συνθήματα. Σταυρό στο χέρι θα πηγαίνουμε όλοι. Ναι, 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 να αρχίσουν να φωνάζουν. Έξω το κακό. Από το κεφάλι. Τρίκερα, τρίκερα, τρίκερα. Θα πρέπει να συνεννοηθείτε πιο απ' όλα τα συνθήματα. Εμείς θα τα επαναλάβουμε και πάλι για να αποφασίσει εδώ το κοινό. Να σε καλά, Κρίσου μου, σε ευχαριστούμε για την επιστημονική σου συνδρομή. Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Εν τω μεταξύ, κάθε περιοχή λέει είχε το δικό της τρόπο να ξεματιάζει. Αλλιώς ξεματιάζουν τα νησά, λέει, αλλιώς τη Μικρά Ασία. Αυτό είναι το ωραίο, είναι σαν τα τραγούδια. Δημοτικά τα τραγούδια, βέβαια, βέβαια. Μπορούμε να πάρουμε εμείς το, επειδή το γήπεδο του ΠΑΟΚ βρίσκεται στην οδό Μικράς Ασίας, να πάρουμε το μικρασιάτικο ξεμάτιασμα, το οποίο έχει ως εξής. Στην αρχή λέει μετράμε από το 1 ως το 9. Φτιάχνουμε δεκάδα δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Σταματάμε στο center for. Δεν είναι... Καταλαβαίνετε, center for ο Κλάους. Άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εκεί τι στα... νούμερο φοράει στη φανέλα. Φοράει το 33. Το 9, 9 αν το διαρέσεις ξέρω, αυτό με το 3, καλή. 33, ναι, 3 φορές το 3, 9. Ξεκινάει προπονητής ο Έβιτς και λέει νούμερο 1 ο Τάδε, νούμερο 2 ο Τάδε, νούμερο 3. Δεν φτάνει στο 9. Κοιτάει τον Κλάους, του λέει ματιασμένος είσαι. Τελείωσε. Και αρχίζει να διαβάζει την ευχή στα ποδητήρια. Μάτια που τον την ματιάσανε, τρία είναι καλά να το γιατρέψουν. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και του λέμε το όνομα του ανθρώπου που ξεματιάζουμε. Στέφανε, το κακό. Στη γη να σκορπιστεί και την υγειά του να έχει.
Αυτή είναι. Σαν κάλαντα είτε. Φαντάζομαι πηγαίνει να στέλνεις παιδάκια έξω από την πόρτα. Να ακούνε εδώ, να σας ξεματιάσουμε. Το νησιώτικο είναι πιο διαφορετικό. Σταυρό στον ουρανό, σταυρό στη γη. Και αν είναι μάτι να φύγει, ανάτριχα ήρθε, ανάτριχα να φύγει. Στο τέλος λέει φυσάμε τρεις φορές. Έχουν αέριδες εκεί. Να βρεις κυκλάδες εννοείται. Εδώ κυρίες και κύριοι, στο λόγο επειδή όλα αυτά. Πού άλλου θα τα ακούσετε. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Κληρώνουμε 3 εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ σήμερα. Και το 3 είναι του ματιάσματος. Κάτι έχει να κάνει με το 3. Μάλλον με το πατήρι ως και Άγιο Πνεύμα ίσως. Λες, ε. 3 εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στην 5η στο γήπεδο της Τούμπας. Και ένα και ένα μάτιασμα. Ξεμάτιασμα μάλλον. Και δύο. Και δύο μη σε πω. Και ψάχνουμε να βρούμε και τους τρόπους. Είπαμε και τις ευχές. Αυτά ναι, τα ξερίζωσε και τα έκανε και τα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σαν ειδικοί που είναι εκεί εδώ των ζωδιών. Το κάθε ζώδιο έχει και τα χαρακτηριστικά του. Το αν θα ξεματιάζει ή όχι. Υπάρχουν δηλαδή. Αν θα ματιάζει, αν θα ματιάζεται. Φαντάζομαι όλα ο Λέων θα τα έχει τα αρνητικά. Αυτός θα είναι. Δεν πήγα να δω, αλλά τσουπ. Άνοιξε το Λέων. Ματιάζεται, αλλά δεν ματιάζει. Δεν σ' αρέσει λίγο. Το αντίθετο περίμενα. Τι έχει το κάθε ζώδιο για να ξέρουμε. Ο κρυός λέει είναι εντελώς απρόσβλητος από ψυχική προσβολή. Ανέστητος ο κρυός, ε. Τίποτα. Δεν ματιάζεται με τίποτα, αλλά και δεν ματιάζει ποτέ. Ερώτηση πάνω σε αυτό που είσαι και ειδική του θέματος, Κική μου. Είναι κάποια ιδιαίτερη δύναμη που έχεις. Έχεις τη δύναμη του να ξεματιάζεις. Αλλά του να ματιάζεις, το ξέρεις ότι το έχεις μέσα σου αυτό το πράγμα. Όχι λες. Δεν το ξέρεις. Ότι είσαι έτσι αυτό λίγο έτσι τριφνός, αυτά δεν υπάρχουν. Όχι και λες. Πολύ καλό προέρχεται οι άνθρωποι ματιάζουν. Γιατί υπάρχει το καλό μάτι και το κακό και μάτι. Το κακό μάτι. Και πώς διαχωρίζω. Και τα δύο είναι μάτια. Διαχωρίζονται στην υφή του πονοκεφάλου. Αυτά τα δύο μάτια αν είναι. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει οι επιστημονικές έρευνες σε αυτό το επίπεδο. Αλλά τουλάχιστον παιδί μου, αν ξέρεις την πρόθεση με έναν τρόπο ή αν την έχεις οσμιστεί. Είναι μέσα σου και καλύτερα, ρε παιδί μου, ας πούμε, μελώνεις. Λες, εντάξει, δεν το ήθελε, είχε καλή πρόθεση. Άρα, εν δυνάμει, όλοι μπορεί να είμαστε ματιαχτές. Κοιταχτείτε μεταξύ σας, δείτε το διπλανό σας. Μάλιστα, αλλά εδώ σας βγάζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι ενδεχομένως να απαντάμε σε αυτά τα ερωτήματα που προκύπτουν στον εαυτό μου, ότι ίσως και να μην είστε ανάλογα με το ζώδιο. Ο κρυός ούτε ματιάζει, ούτε ματιάζεται. Είναι αγέροχος. Ο Ταύρος. Είναι γιατί είναι ζώδιο της φωτιάς ο κρυός. Ο Ταύρος λέει ματιάζεται. Τέτοιος είναι. Και τον πιάνει ο λαιμός του κυρίως. Αλλάζουν άσχετο. Εδώ τα χαρακτηριστικά. Άσχετο, εκεί όχι. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι. Ίσως μια καραμέλα. Γλύψε μια καραμέλα. Είναι ευαίσθητο στην ψυχική προσβολή. Και συμβαίνει συχνά να τραβήξει επάνω τη Βασκανία γιατί είναι εντυπωσιακός, λέει ο Ταύρος εδώ. Απλά και μόνο. Ο ίδιος δεν ματιάζει ποτέ. Προφανώς ο συντάκτης του άρθρου είναι Ταύρος. Μα ποτέ κανέναν. Εκτός από τον εαυτό. Γίνεται να ματιάσουμε τον εαυτό μας. Όχι, εντάξει, τώρα υπερβάλλω. Δεν γίνεται αυτός. Δυστυχώς λέει η ανασφάλειά του τον κάνει να υπονομεύει πολλές φορές την ίδια του την προσπάθεια. Σίγουρα σου εντάξει είναι Ταύρος. Αυτό δεν υπήρχε λόγο σου ύπαρξη αυτή τη πρόταση. Για κανένα λόγο, έτσι από μόνος του. Δεν φέρε, ότι κάτι είχε να κάνει. Ο Δίδυμος τραβάει επάνω του πολύ φθόνο. Αλλά επειδή είναι πολύ αερινός, καταφέρνει και περάνει. Μάλλον περνάει, ήθελα να γράψει. Ανάμεσα στην κακή ενέργεια χωρίς να πάθει ζημιά. Ελύσεται μέσα στην ρακέτα. Δεν ματιάζεται εύκολα. Όταν του συμβεί, πονάνε τα μάτια του και πάθαινε λόξιγκα. Ο Δίδυμος αυτό το πατέρι. Τα μυαλά σου άμα πονάνε. Είναι λίγο σε φάση που πονάει το Αν τα μυαλά σου πονάνε, είναι στοιχείο ματιάσματος, Κική μου. Τι ερωτήσεις. Έχεις γεννήσει τώρα εδώ. Θα πάρουμε άδεια να κάνουμε όλη την ημέρα. Όχι, γιατί όχι, μάλλον τα μυαλά πονάνε έτσι από πιο πίσω. Ναι. Εδώ είναι το, μπροστά. Πώς το λένε, το ετούτο. Το ετούτο. Είναι σίγουρο, λέει, σημάδι Βασκανίας για το δίδυμο ο Λόξιγκας. Δεν ματιάζεται ποτέ και δεν το βάζει και στο μυαλό του ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι περάνω πάσου ματιαζήματος. Μπορεί όμως καμιά φορά να μαντέψει σωστά τι θα συμβεί. Άσχε το κι αυτό. Να το πει και οι άλλοι να το πουν. Γροσούζει. Να μαντέψει κανένα σκορ στο στοίχημα που δεν βολεύει. Να πει, ας πούμε, αρε πάω, θα χάσεις αύριο από τον Παναθηναϊκό. Ναι, εντάξει, και να ματιάσει την ομάδα. Άρα.
Καφέ είναι η ομάδα λόξιμο. Αυτό τώρα. Επίσης, ερώτηση. Γιατί τώρα, συγγνώμη που σε έχω λίγο προετοιμάσει και εγώ ήμουν προετοιμασμένος για το θέμα που έθιξες. Όχι, δεν ματιάζεις γκρουπαριστά. Λέω, μήπως μαζευτεί όλος ο κόσμος σε μια κερκίδα. Δηλαδή, να βρούμε ποιο είναι το ζώδιο που ματιάζει ξεκάθαρα, να τους ζητήσει τα στοιχεία τους η ΠΑΕΠΑΟ και να τους πάει σε μια κερκίδα εκεί. Και να τους κοιτάνε έτσι με ζωφυρό βλέμμα και να τα χάνουν οι αντίπαλοι. Έξυπνη η κίνηση. Ναι, ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε την ομάδα να κερδίσει. Ο καρκίνος και ματιάζεται και ματιάζει και απ' όλα. Και έχει άλλο... Όλα τα δράματα. Έχει και άλλο καρκίνος τέτοιος είναι. Είναι, έλες. Είναι πολύ ευπρόσβλητος στις ψυχικές δυνάμεις και μπορεί και ο ίδιος να ματιάσει τον εαυτό του. Εδώ μας λέει ότι υπάρχει και το... Μαστουρμπέιτ στο ματιάσμα. Ξέρω εγώ έτσι μας το λέει την αυτοματιάσμα. Όταν ζηλέψει κάτι θα σκεφτεί πολύ διεξοδικά πάνω σε αυτό και δεν μπορεί να ελέγξει τη δύναμή του, οπότε ματιάζει. Ο Γιάνγκος Δράκος. Ναι, είναι πανούργος ο καρκίνος, δεν τον είχαμε για τέτοιο. Ή τον είχαμε, εσύ που ταξί. Πότε είναι ο καρκίνος, ποιες με ημερομηνίες, για να ξέρω. Τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Μάλιστα. Επειδή όμως στην πραγματικότητα δεν είναι κακοπροαίρετος, το σώζει εδώ, το μάτιασμά του είναι επιφανειακό και δεν κάνει μεγάλη ζημιά. Χαλάρα. Χαλάρα, ρε παιδί, δεν προκαλεί λιμπούσισμους, καταποντισμούς. Εντάξει, το πολύ πολύ να πέσεις, να κάνεις. Εγώ δηλαδή που έφαγα τα μούτρα μου, ας πούμε. Ορίστε. Στην καλά του καθουμένου περπατούσα στον δρόμο και έπεσα σε ένα πεζοδρόμιο, ας πούμε. Πόνος στο κεφάλι σου μετά. Λες, θα πας εκείνο. Ανοιγμένο κεφάλι. Ματιασμένος είσαι, βέβαια. Πονάει. Ναι, να έχεις διάσηση. Ο Λέων, ο αγαπημένος σου Λέων Κικίμου. Ματιάζεται, αλλά δεν ματιάζει. Η εξωτερική του εμφάνιση και τα όσα μπορεί να καταφέρει επισύρουν άθελα και του ιδίου και των υπολείπων τον φθόνο. Βαγγέλη Μαρινάκη, σκεφτείτε. Βαγγέλη Μαρινάκη, σκεφτείτε εντελώς που είναι ένας επιφανής Λέων. Μπορεί να βλαφτεί πάρα πολύ, ειδικά στο επίπεδο της δουλειάς του, που έχει και μεγάλη σημασία για το Λέοντα. Λες για τον Τζίπρα τότε, ας πούμε, στην διαπραγμάτευση. Τι... Ο Έρπης ήταν από μάτι. Ο ίδιος δεν έχει καμία περίπτωση να ματιάσει, άλλον γιατί απλώς δεν καταδέχεται και δεν ζηλεύει τίποτα. Ο Λέων Κικίμου, δεν σε έχει αρέσει τίποτα από όλα αυτά, καταγγέλεις. Ναι, πολύ. Εγώ θα το έγραφα πολύ διαφορετικά, αλλά εντάξει, τώρα δεν τα παρέμβω εδώ στο συνάδελφο. Παρθένος λέει, ματιάζεται και ματιάζει, αλλά δεν το παραδέχεται. Πού τα ξέρετε ρε όλα ρε, σαν και εμένα. Θα αρχίσω να πιστεύω τώρα και θα αλλάξω ζώδιο. Θέλει να κάνει τον πολύ ορθολογιστή που δεν τα πιστεύει αυτά τα πράγματα. Ναι, εγώ είμαι αυτός ορθολογιστής, βέβαια. Γι' αυτό λέω να πάω σπουδάσω, ορθολογιστική. Είδες, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά έχει πολύ μεγάλες ψυχικές δυνάμεις, έτσι. Ασυνείδητες τις περνάει για κάτι φυσικό. Και ναι, ματιάζει πολύ. Με βγάζει τέτοιο. Ματιάζει τρομερά, αλλά παριστάνει ότι είναι πονοκέφαλος. Καλέ, πριν τα λέγαμε αυτά. Εγώ δεν τα έλεγα. Εσύ το γράψες. Εσύ το γράψες τώρα. στο διάλειμμα. Ότι κρύωσε ή ότι γενικά είναι φυσιολογικά. Δεν είναι γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για μαγικό πλάσμα που δέχεται επιρροές και πόλεμο και από μη ανθρώπινες οντότητες. Όχι. Τι. Γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για μαγικό πλάσμα που δέχεται επιρροές και πόλεμο και από μη ανθρώπινες οντότητες. Όλα τα ξέρει. Καλημέρα στη γραμμή. Καλημέρα τα παιδιά. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Κική. Ναι. Ως γελντή. Αχ, έχουμε τι να λένε. Ακούσουμε πολύ καιρό. Ναι. Τάγκεσεν. Άλλο. Στο ως γελντή απαντάς Τάγκεσεν. Δεν ξέρω τι απαντάνε, μου είπα ότι μου ήρθε. Αυτά ξέρει, αυτά λέει. Αυτά ξέρει, αυτά λέει. Είσαι καλά. Καλά, εσύ. Είμαι καλά κι εγώ. Εγώ έκανα καιρό να σ' ακούσω ή εκπομπή έκανε καιρό να σε δει. Και τα δύο ταυτόχρονα. Η εκπομπή έκανε καιρό να τη δει, αλλά όλοι οι ακροατές παίρνουν τηλέφωνο και θυμούνται την τελευταία φορά της Κικής στην εκπομπή μας. Αλήθεια είναι ότι τελευταία φορά την Κική μάλλον την αφήσαμε με τα ζώδια και ξαναβρήκαμε μετά. Ναι, αυτό ακριβώς. Όπου ακούω ζώδια είμαι και εγώ εκεί. Εξελίχθηκε πλέον, μας μιλάει για το μάτιασμα. Έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Γι' αυτό προφανώς σήμερα τα παράτησε όλα, ρε παγάσα, γιατί είσαι στα ζώδια, έτσι. Ναι, εννοείται. Τιμή Σένεκεν. Όταν έχουμε τους ειδικούς, δηλαδή τώρα αν είχα εδώ ένα καρδιοχειρούργο, θα μιλούσαμε για bypass. Ανάλογα με τον καλεσμένο κάθε φορά. Bypass, όπως καταλαβαίνεις, το διάστημα που έλειψες ο Μπάμπης έχει ανέβει στη στρατόσφαιρα της δημοσιογραφίας, ναι, της παραγωγής εκπομπών, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια, το βλέπω.
Οι ερωτήσεις του είναι καταιγιστικές. Έδειξες θέματα τώρα. Και βεβαίως εκτός από τις ερωτήσεις είναι και ο τρόπος που φέρεται. Είδες το τηλέφωνο που χτυπάει 7:25, εγώ δηλαδή 7:25, με αφήνει 5 λεπτά στη γραμμή για να με βγάλει ακριβώς για το διάλειμμα. Για να πάει σε 7:30. Αυτό ξέρω κι εγώ. Αυτά είναι. Δηλαδή τα δουλεύουμε πάρα πολύ καιρό αυτά στην προπόνηση μέχρι να εμφανιστείς για να σε εντυπωσιάσουμε. Έτσι. Χάρηκα πολύ. Εσύ πιστεύεις στο μάτιασμα. Φίλε μου, παλιογερίσκε. Νάτο. Ήμουν σίγουρο ότι θα πίστευε. Ήσουν σίγουρο. Ναι, για κάποιο λόγο. Τι ζώδιο είσαι, είπαμε. Ναι. Εγώ. Λένε ότι είμαι τοξότης. Να δεν ασχολούμαι με αυτά. Θα στα πούμε μετά τι ακριβώ. Θα τα πείτε μετά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ακούσω γιατί λίγο κατεβαίνω από το αυτοκίνητο. Εγώ θέλω να πω ότι αυτοί που μα βάλανε στο μάτι και μάτιασα τον Παθρακικό και έπεσε στη Β ή στη Γ ή ξέρω εγώ πού θα καταλήξουμε. Είναι αυτοί οι Αριανοί, οι οποίοι βέβαια για να κερδίσουν τον Παθρακικό σε επίπεδο εθνικής κατηγορίας έπρεπε να το ρίξουν στις εθνικές κατηγορίες. Έτσι. Και θα τον κερδίσουν σε παραπάνω από ένα ημίχρονο. Βέβαια. Από ένα μάτς. Λοιπόν, το καταγγέλλω και πάλι τώρα που πλησιάζει το μεγάλο ντέρμπι Παθρακικός Άρης. πάλι θα μας κερδίσουν οι άτιμοι. Λοιπόν, σα στέλνω τους χαιρετισμούς μου και εκεί να σε ακούμε τακτικότερα γιατί το να σε βλέπουμε είναι δύσκολο. Να σε ακούμε. Έτσι. Θα τα ακούμε τακτικότερα, έλλειψες. Κάνουμε το ανθρωπίνως το... δυνατόν. Κοίταξε, αν πιάσει τώρα το ξεμάτιασμά μας, γιατί εμείς τώρα ξεματιάσαμε τον Κλάους για την Πέμπτη. Αχα, όχι. Άμα πιάσει, άσχετο που δεν θα παίξει. Ναι. Δεν το βλέπω να αγωνίζεται, αλλά εμείς το ξεματιάσαμε από την πλευρά μας. Εάν τυχόν και βάλει γκολ από εδώ και πέρα, να ξέρετε ότι οφείλεται στην εκπομπή μας. Μπάμπη, αυτό γράψω. Γράφετε. Είδαμε ότι έχει γίνει στο σύμπαν, έχει γίνει μεγάλη αρακατοσούρα. Όλο ο Κλάους δεν βάζει με τίποτα. Αν γίνει ρε φίλε και εκεί σε βλέπω δηλαδή. Θα βγάλεις λεφτά. Το πρόβλημά σου. Καλά, εννοείται. Έργα το χρόνο παίρνει το παιδί. Τι είναι να δίνει και σένα να πούμε ένα πενιντάρικο το χρόνο να το ξεματιάζεις. Και δύο. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, να σε καλά. Σε διαφημίσεις. Βεβαίως. Έγινε. Για τη χαρά σας και μην ξεχνάμε τον Παθρακικό. Ποτέ, ποτέ. Φιλιά, φιλιά, ποτέ. Καλή δουλίτσα, καλό δρόμο. Τσάω. Λοιπόν, 7:30 θα πάμε να διαλυματιστούμε. Ματιστούμε. Το πιάσες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σήμερα. Εσείς στέλνετε FM και ενώ ονοματεπώνυμο και το βαφτιστικό σας κατά προαίρεση στο 54526. Δίνουμε 3 εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στην Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας και όποιος επιθυμεί μπορούμε και να τον ξεματιάσουμε εδώ προσφορά της εκπομπής. Με την Ιντερβέντεν σε αυτό το μισάωράκι μας, σε 7:30 να μας ενημερώνει για τα χθεσινά αποτελέσματα σε Γερμανίες, Ολλανδίες αλλά και όχι μόνο γιατί το στοίχημα είναι το δικό μας άθλημα. Και θα ρίξουμε μια ψηλή ματιά στα όσα διαδραματίστηκαν στο NBA καθότι έχουμε τα play-offs. Οι Toronto Raptors κατατρόπωσαν τους Milwaukee Bucks 118-93. Είδα την πρώτη περίοδο εγώ και μάλλον τους μάτιασα τους Milwaukee Bucks. Δεν αγωνίστηκαν καλά. Το παιχνίδι, είναι, η σειρά είναι πλέον στο 3-2 και πάει στο Milwaukee. Είναι στο best of 7. Έτσι για να πούμε και κανένα αγγλικό. Atlanta Hawks, Washington Wizards 111-101. Και αυτή τη στιγμή Portland Trail Blazers. Τόσο πρωί παίζουν και αυτοί ρε παιδί μου. Golden State Warriors 74-99. Με την Intervention γιατί το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε πάρα πολύ σύντομα. Στα δύο μας κομμάτια σαν. Και χρέη DJ κυρίες και κύριοι και εκεί Μουστακίδου. Δικιά της επιλογή. Εντάξει, σου βγάζω το καπέλο, πραγματικά. Φτού φτού, μη σε ματιάξω, βρε. Φτύσε, φτύσε. Άρα δηλαδή, άμα μας φτύσει, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη. Το αντικείμενο του πόθου μας μπορεί να μας το κάνει για να μην μας ματιάξει. Είδες βρε χαζούλη. Τόσα χρόνια και εγώ έλεγα γιατί βρε, σαν παρθένος, ζώδιο που ματιάζεται. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ένα μισάωρα και 20 λεπτάκι ακόμη εδώ στους εθέρες της πόλεως και στις επάλξεις. Στο 231-0287-38 για τα λέμε μαζί και στο FM κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Δίνουμε 3 εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός μεθαύριο στο γήπεδο της Τούμπας. Επίσης, αν γράψετε το βαφτιστικό σας, θα κερδίσετε και ένα ξεμάτιασμα προσφορά της θείας της Κικής. Αν πάρεις τώρα δηλαδή τη θεία σου και την πεις ότι θεία, κοίταξε, είπαμε αυτό και αυτό στο ραδιόφωνο, θα μας το κάνεις τα αλήθεια ή μόνο σε συγγενικά πρόσωπα? Όχι, καλέ, σε όλους. Όλα... και ανθρώπους που ναι. Μου στέλνουν. Ναι. Μου στέλνει σου γράμι, φίλος, ναι, ναι. Έχω ένα φίλο εδώ. Ναι, ναι. Λέω, δώσε όνομα. Να, μόνο, εδώ. Ναι, μόνο πατρόνυμο δεν μου έδωσε. Ναι. Και
Το κάνει η θεία σου. Θεία μου λέει, ναι, ήταν. Που πήγε και που πήγε, ποιος τον είδε και τον μάτιαξε. Που γυρνούσε. Κάτσε. Αυτό τώρα, άρα γι' αυτό πρέπει να σε ξεματιάζει η θεία σου και όχι η μάνα σου, γιατί έτσι μπορεί να εκμεύσει οι πληροφορίες. Ναι, ποιος ξέρει που ήσουν πάλι και σε μάτιαζαν. Πάνω στο κακό και στον πόνο σου θα πεις, πω, ναι, ήμουν εκεί. Έτσι πάνω. Τσακ και θα εκμεύσει τις πληροφορίες. Όλα αυτά, FM και όνομα, τεπώνυμα, αποστολή στο 54526. Εισιτηριάκια ξεματιαγμένα με πολύ καλή ενέργεια θα δώσουμε σήμερα στις 8 η ώρα εδώ από το Λόγο Επειδή. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, στην οποία έχουμε το ποποδέκτη της E-Way, συντροφιά, με τον οποίο ταξιδεύουμε εύκολα και άνετα στην Βόρεια, Κεντρική και Νότια Ελλάδα, περνώντας από τις ηλεκτρονικές λωρίδες των περισσότερων ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, χρησιμοποιώντας μόνο τον ποποδέκτη της E-Way, με τον οποίο και έχουμε μέχρι και 80% φθηνότερα διελεύσεις για το γιοταχή, έως και 22% φθηνότερα για τα φορτηγά και τα λεωφορεία, μέχρι και 11% συνολική έκπτωση για λεωφορεία και φορτηγά, έως και 90% φθηνότερα για τις μηχανές. Και μπορείτε να αποκτήσετε τον ποποδέκτη της E-Way είτε πηγαίνοντας σε ένα από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών, τα λεγόμενα ΣΕΠΕ, είτε τηλεφωνώντας το 2410 74 14 40, είτε συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρείτε στο site aegeanmotorway.gr και σας αποστέλλετε εντελώς δωρεάν ο ποποδέκτης της E-Way στον χώρο που επιθυμείτε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα κύριε Πάπη. Καλώς το να. Πολύ συγκινημένος σήμερα. Γιατί είσαι συγκινημένος σήμερα? Γιατί η μέρα είναι πολύ καλή. Μας πάει καλά. Ναι. Θα φύγουμε 9 η ώρα το βράδυ από τη δουλειά. Ναι, ωραία. Ματιασμένος είσαι. Ήρθαμε 5 η ώρα. Μας πάνε όλα καλά. Έτσι, έτσι. Τα μηχανήματα είναι όλα ρολόι. Κανένα δεν χαλάει. Μήπως να τα ξεματιάζουμε. Μηχανήματα και εκεί μου ξεματιάζουμε. Όχι. Υπερβολές. Αν υπολογιστής μου κολλήσει, ας πούμε. Ναι. Πάτα ένα restart. Όχι. Μήπως αυτό γιατί. Μπορεί να σε πάρει ο Bill Gates. Να έχει εφαρμογή. Φτού, 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 φτού. Έχουμε πατήσει τα restart. Μήπως έχετε κάτι για τα μηχανήματα να τα ξεματιάσουμε? Μια ευχή, κάτι να βρούμε. Είναι ανοιχτό το πεδίο για έρευνα. Ναι, ναι, εμείς θα τα ξεματιάσουμε. Θα διαβάσουμε μια ευχή για τα μηχανήματα. Αν είναι το πεδίο ηλεκτρομαγνητικό, μόνο με το βλέμμα σας μπορείτε να κάνετε πολλά, κυρία. Πολύ καλό. Ναι, δεν κατάλαβα τι είπε, αλλά για να το λες θα το λέω κι εγώ. Μωρά μου, με το ηλεκτρομαγνητικό το βλέμμα να πούμε μπορείς να κάνεις πάρα πολύ. Batman είσαι. Έτσι, ωραία, θα το υιοθετήσω. Άμα πεις ηλεκτρομαγνητικό. Γεια σας, το ηλεκτρομαγνητικό σου βλέμμα. Γεια πολλά. Έγινε, γεια σου. Μου βγάζει από την καρδιά μου αίμα. Να τα, γιατί τέτοια είσαι. Και η Krypton Gas, Krypton Auto Gas Service, Χάρης Γουρνιός, στη Μοναστηρίου 381 μετά το αστυνομικό Μέγαρο. Και στο τηλέφωνο 23 10 55 80 83. Με τα βέλτιστα συστήματα αγραριοκίνησης νέας γενιάς Optima Nano, μόνο με 495 ευρώ, με 3 χρόνια εγγύηση και με δόσεις χωρίς τη μεσολάβηση τραπεζών. Και οι σημαίες ψωμιάδη μαζί μας, σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Μετά τη σημερινή εκπομπή νομίζω θα βγάλει και τεράστια μάτια, θα εκτυπώνει για τα μαγαζά, γιατί πάρεις ένα ωραίο μαγαζί και λες κουκλί το μαγαζάκι σας. Και μετά κλείνει από ένα μήνα, στα βόνη πελάτη. Μπορεί να επηρεάσει το μάτι τις δουλειές. Την κρίση. Την κρίση, ναι. Λες να είμαστε ματιαγμένοι σαν χώρα. Να ματιάξουμε την κρίση αν είναι. Του η κρίση. Μη λες κρίση γιατί σήμερα ξεκινάνε, λέει, καλά από το κάθε μέρα, ναι, ξεκινάνε, λέει, συζητήσεις κυβέρνησης και θεσμών. Με τον Τσακαλώτο, ο οποίος Τσακαλώτος είναι στο ζώδιο 23 Σεπτεμβρίου. Τώρα αυτό είναι Παρθένος ή Ζυγός? Πού λογίζεις? Ζυγός είναι. Ζυγός. Και τι έχει ο Ζυγός για το μάτιασμα εδώ? Ο Ζυγός λέει ματιάζεται, ματιάζει και αυτοματιάζεται. Πω πω, χαμός ο καημένος ο Τσακαλώτος, όλα τα εκεί. Είναι, λέει, παιδιά που τα ξέρουν όλα. Άκου τι λέει τώρα εδώ. Είναι τόσο ανασφαλής και αναποφάσιστος που κάθε του βήμα γίνεται πάνω από το χάος. Ωρε φίλε, τα βλέπω τα πρωτοσέλιδα. Τα έρχεται το Brexit. Και επειδή είναι πολύ εκδηλωτικός, θα πει αμέσως ότι καλό, ό,τι καλό του συμβεί, γιατί νομίζω ότι οι άλλοι θα χαρούμε τη χαρά του. Αμ δε, λέει, ότι επιτύχαμε συμφωνία και ότι τα πράγματα είναι καλά. Αλλά αμ δε, λέει και εκεί, έρχονται είναι οι φόροι και την πατάει. Γιατί κανείς δεν χαίρεται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Επίσης μπλοκάρει από μόνος του την τύχη του. Καθημερινά δεν διαβάζουμε ότι τις διαπραγματεύσεις μπλόκο. Από τον Τσακαλώτο έρχονται όλα αυτά. Τσακαμπλόκο. Μόνο με την ψυχική του ανασφάλεια. Αλίμονο όμως αλίμονο για τους ζυγούς λέμε. Σε όποιον ο ζυγός τον βάλει στο μάτι.
άμα αρχίζει και ματιάζει την κρίση, ίσως να σωθούμε. Μπορεί να κάνει πολύ μεγάλο κακό, αλλά το κάνει μόνο σε αυτούς που τον αδικούν. Οπότε, αν πιστεύουμε ότι δεν μας αδικούν, δεν τη βλέπω τη λύση να έρχεται. Ίσως κάποιος να πρέπει να πληροφορήσει τον Ευκλήδη ότι έχει ένα ισχυρό όπλο στη διαπραγμάτευση. Να τους απειλήσει τα μάτια του, το βλέμμα του. Ίσως έτσι κάπως η χώρα αρχίζει και ορθοποδεί. Στη δεύτερη μας ώρα μαζί μας και η Mondalumin, με ενεργειακά συστήματα κομφωμάτων αλουμινίου και PVC, κάγκελα ασφαλείας, σίτες, ντουλάπες αλουμινίου και πόρτες ασφαλείας και εσωτερικές πόρτες. Τοποθέτηση αντιδιαρρηκτικού μηχανισμού ασφαλείας σε ανοιγόμενα ή σειρώμενα κουφώματα και σέρβις κουφωμάτων αλουμινίου και PVC, σέρβις ρολών και σιτών. Αναβαθμίστε τώρα τη θωρακισμένη σας πόρτα με αδιάρρηκτη κλειδαριά νέας τεχνολογίας. Στη Mondalumin, Στρατηγού Μακρυγιάν 92, στην Άνω Ηλίουπολη. Και στο τηλέφωνο 23 10 600 722, στο mondalumin.gr, στο Facebook και στο Instagram. Και τέλος, η Ντερβέντεν, η οποία μας ενημερώνει για τα αποτελέσματα, για τα προγράμματα σε στοιχήματα, γιατί το στοίχημα είναι το δικό μας άθλημα και μπορούμε να σας ξεματιάζουμε για να κονομάτε. Στην τέταρτη περίοδο, στο πέμπτο λεπτό της, Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, 87-117. Α, εγώ είμαι αυτή η ομάδα. Ή ποια είσαι από τις δύο? Η Golden State. Αλήθεια, γιατί? Έτσι, MOV δεν είναι αυτή. Σ' αρέσει το MOV? Ναι. Άρα πως φαίνεται ότι είσαι έντεχνη. Αυτό το MOV. Εντάξει, η ομάδα σου κατατροπώνει, δεν είναι ματιαγμένη. Είδες, η θεία έκανε δουλίτσα. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Δίνουμε 3 εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός για την Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας για κανένα δεκαλεπτάκι ακόμη, οπότε μπορείτε να φορτσάρετε. Αλλά βεβαίως, όπως προείπαμε και με το βαφτιστικό σας, κανείς δεν το έχει ζητήσει. Όλοι οι ακροατές είναι ξεματιαγμένοι, γι' αυτό ακούν και λόγο επειδή. Ντρέπονται τώρα. Ντρέπονται. Άμα δουν όμως, άμα τους τύχει και πετύχει. Άμα τους τύχει, εδώ θα είμαστε εμείς. Έτσι θα έρχονται τα βαφτιστικά. Στα βαφτιστικά που πουλάνε, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Όχι, έτσι δεν πιάνε, άμα του πας μια λαμπάδα. Καλημέρα στο φίλο μας τον 624 που μας γράφει. Batman, θα ήθελα να μου πεις τι νούμερο λάστιχα φορά στο Batmobile, γιατί θέλω να αλλάξω στο δικό μου. Χαχαχα, καλημέρα. Παιδιά, σαβουρτίστηκα με τα πόδια. Μάλλον οι αερόσολες δεν πιάνουν, γιατί αυτοκίνητο ούτε καν οδηγάω. Καλημέρα και στην φίλη μας την Ελένη, μας γράφει. Πάμε γήπεδο να ξεματιάσουμε την ομάδα. Έτσι, αυτό είναι εδώ τις παρενέσεις μας. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Κώστα, μας γράφει. Καλημέρα σύντροφοι, πιο πολύ Δημάρ. Ο καθένας τα δικά του σε αυτή την εκπομπή FM. Και ενώ ονοματεπωνυμάκι για 10 λεπτάκια ακόμη, για 3 εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός την Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας και 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα παιδιά. Καλώς το να, καλώς το να. Ρε εσύ κοπελιά, αυτή η εβδομάδα βρήκες να έρθεις και να δεις ξεματιάσματα. Μας βάλει κανένα γκολ ο Κλάους, θα κάνουμε. Παναθηναϊκός. Πρόσεξε όμως, η κοπελιά που προφασίζεσαι είναι Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα κοπελιά. Τώρα τον άρεσε, ρε κοπελιά, μπράβο, αυτή την εβδομάδα ήρθες. Καλά. Μα όχι αυτή την εβδομάδα. Θα ξεματιάξουμε και τους δικούς μας. Ναι, αλλά από εδώ τρώει ψωμάκι. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να ξεματιάσει. Από εδώ τρώει. Άμα μας πάρει. Άμα λήξει ισοπαλία, μας βολεύει. Όχι, όχι, δεν βολεύει. Δεν βολεύει τη Θεσσαλονίκη. Δεν βολεύει. Κοίταξε, αν βγούμε μετά σε αθηναϊκό ραδιόφωνο, θα ξεματιάσουμε τον Παναθηναϊκό. Ναι, δεν είναι θέμα. Τέτοι, θα κάνουμε το όχι, ναι. Ούτω ή άλλω είμαστε συνηθισμένοι. Δεν ξεματιάζει τον Παναθηναϊκό. Το έχω δοκιμάσει, α. Ναι, σοβαρά. Ναι, δεν έπιασε. Χάλι μαύρο συνέχισε. Εντάξει, μια χαρά τα πάει τώρα. Μια χαρά τα πάει. Εντάξει, ναι, ναι. Θα δείξει. Να δείξει. Χάσαμε 10, τυχερίστε. Πολύ καλό. Να το, ένας παίχτης. Δεν τους ξέρω. Ένας, χάσανε το 10, παιδί μου. Να το βρούμε. Αλλή και τρισαλλή. Το χάσανε, ματιάστηκε και τραυματίστηκε. Κάπως έτσι. Μα το ματιάσανε, ναι. Εντάξει, οκ. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Κοίταξε, εμείς θέλουμε να τα έχουμε καλά με όλους. Θα βοηθήσουμε και την περίπτωσή σου, δεν ξέρω. Αν μόνο θεωρείς ότι η ομάδα είναι ματιαγμένη, κάτι άλλο. Το αφεντικό σου που δεν σε πληρώνει, ξέρεις, και τέτοια. Θα σου πει το αφεντικό, ματιαγμένος είμαι. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Δεν μπορώ να πληρώσω, δεν έχω. Δεν μπορώ να σκεφτώ που τα λεφτά. Γι' αυτό εξαφανίστηκε μάλλον, ναι, δεν εμφανίζεται πουθενά. Εν τω μεταξύ, μου άρεσε έτσι που ξεκινήσατε το θέμα από τα εμβόλια και τις υπατήτηδες στο ξεμάτιασμα. Κάτσε καφρικά, άλλαξε. Μα δεν το είχαμε άλλα προγραμματισμένα θέματα σήμερα για να αναλύσουμε. Άλλαξαν τα πλάνα, γιατί όταν η Κική φέρνει τέτοια επιστημονικά στοιχεία στην εκπομπή,
Δεν γίνεται εγώ να το αναιρέσω αυτό. Έτσι, έτσι. Μου ανοίγει έτσι, έτσι, αλλάζω την ατζέντα. Ναι, ναι, ναι. Μου άνοιξε το τρίτο μου μάτι, αυτό που πονάει από πάνω, τα τσάκρα μου άνοιξε σήμερα. Δεν είναι μόνο αυτό εδώ μεταξύ, νιώθεις και άλλα συμπτώματα. Δεν είναι μόνο το μάτι. Δηλαδή. Εμένα παραδείγματο χάρη που. Εγώ ρε φαντάζομαι δεν τα πιστεύω και ξέρω και να ξεματιάζω. Ξέρεις. Ναι. Ο άντρας μπορεί ο άντρας να ξεματιάζει. Δεν άντρας. Ξέρω, επειδή συνήθως ακούμε για θείες. Όχι, δεν παίζει. Όχι, απλώς δεν το λένε. Α, δεν το λένε. Δεν το λένε, δεν το λένε. Απλώς πρέπει να στο μάθει γυναίκα. Σε άντρα και άντρα σε γυναίκα. Δεν μπορεί, ξέρεις, για φίλο. Έχει τέτοια. Είναι ολόκληρη άσκηση. Εσύ πώς έμαθες να ξεματιάζεις? Μου το έγραψε γυναίκα και μου το έδωσε. Στο έγραψε. Και το έμαθε, ναι. Ναι. Και πώς κατάλαβες ότι όντως έχεις αυτές τις δυνάμεις? Δεν είναι δυνάμεις, ρε. Σου λέω, εγώ δεν το πιστεύω κιόλα. Αλλά ναι, ενώ δεν το πιστεύω όμως πιάνει χωρίς πλάκα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ. Ας το αναβάνε. Ποια ευχή δηλαδή δίνεις για να ξεματιάσεις? Δεν μπορώ, άμα το πω δεν θα πιάνει. Δεν θα πιάσει. Πρέπει να είμαστε ματιασμένοι. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, θα μας παίρνεις καθημερινά όπως μας παίρνεις. Δηλαδή στις 8 παρα 5, 8 παρα 10 και θα έχουμε το ξεμάτιασμα της ημέρας. Θα ρίχνω ένα γενικά. Θα βρω και χορηγό, θα οικονομήσουμε. Μη στεραχωριέσαι. Να είσαι καλά. Άντε, δουλειά. Δουλίτσα, δουλίτσα να υπάρχει. Βεβαίως, βεβαίως. Νομίζεις, εδώ κύριε και κύριοι, στο Λίμπερο 107,4 όλα αυτά FM και ενώ όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526 για λιγουλάκι ακόμη, τρία εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Πέμπτη στο κήπεδο της Τούμπας και ένα τηλεξεμάτιασμα ή και διαζώσεις, αν θέλετε, αλλά αφού πιάνει και από το τηλέφωνο, εντάξει, μήπως αυτό θα μπορούσε να είναι, ένας τρόπος για να προσεγγίσεις το άλλο φίλο. Δηλαδή. Ότι έχω ακούσει ότι ξεματιάζεις πάρα πολύ καλά, θα ήθελες, αισθάνομαι ένα πονοκέφαλο. Ή από το. Απορώ πως δεν είσαι ματιασμένη τόση ώρα που σε κοιτάω. Oh. Όχι. Όχι. Αυτό είναι για να απομακρυνθείς, όχι για να προσεγγίσεις. Αν ερχόταν κάποιος, δηλαδή τώρα που άκουσε την εκπομπή μας και σε βρει κάπου έξω στον δρόμο, ρε παιδί μου, και σου πει και εκεί σε άκουσα το πρωί στον Μπάμπη και ξέρω ότι έχεις αυτές τις ιδιαίτερες δυνάμεις του ξεματιάσματος, θα ήθελες να βρεθούμε. Να αυτό δεν μπορώ να το. Να αυτοματιαστούμε. Να μου πετάξει τα μάτια έξω, θα πει, αλλά τα ματιασμένα, μην πάει το μυαλό σου στο κακό. Ναι, κοίτα, τι να κάνω τώρα, έτσι πως το θέτεις. Για το κοινό καλό. Το θέτεις, επιστρέφουμε στο αρχικό μας θέμα για τα δικαστήρια. Άσχετο. Τρίτο. Θέτεις. Στην τρίτο διακοπή. Ναι. Τρίτο ανακοπή. Θέτεις, δεν το πιάσες. Θέτεις. Ποια ήταν η προστάτιδα. Α, πόσο. Δεν μπορώ. Τόσες πληροφορίες, τόσες γνώσεις. Θα κάνω λίγο ταραντίνο τώρα εδώ. 2-31-0-287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας για λιγουλάκι ακόμη. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526. Τρία εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Για 5 λεπτάκια ακόμη. Σπεύστε. Και εμείς συνεχίσουμε με το Σκορπιό γιατί θα τα παρατήσουμε την στιγμή. Όχι, δεν θα προλάβουμε να πούμε τα ζώδια στο τέλος. Που έχουν να κάνουμε το. Τώρα ποιο Σκορπιό, να πούμε τον υδροχό που είναι δικό μου. Όχι, θα πούμε, θα πούμε τον τοξότη που είναι ο Κλάους και μετά τον υδροχό. Α, ωραία, για να μάθουμε γιατί εδώ κάναμε προσπάθεια να ξεματιάσουμε τον Κλάους μας και σκοράρει στο πρωτάθλημα. Αλλά παίζει κύπελο. Καταλαβες. Τόσο φέι. Σε λάθος διοργάνωση τον ξεματιάζουμε. Αλλά για να καταλάβετε ότι όλα είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Ο καημένος ο τοξότης, γιατί δεν βάζει γκολ ο Κλάους φέτος, δεν ματιάζει κανέναν και ματιάζεται από όλους. Τα καταλάβατε, σας τα είπε καμιά αθλητική εκπομπή? Όλα αυτά, φυσικά και όχι. Και χωρίς να φταίει κανείς, εισπράττει όλες τις ενέργειες που κυκλοφορούν στον χώρο. Ακόμη και αν αφορούν άλλους, μπορεί να βρίζει στο δεξί μπακ, το παίρνει ο Κλάους και δεν μπορεί να σκοράρει. Και το πληρώνει σοβαρά με ατυχήματα. Γιατί έχει ροπή στο σωματικό ατύχημα και στα πεσήματα, στα καλά καθούμενα. Πέφτει σκοντάφτη, γλιστράει, χάνει τον κόλ πάνω από τη γραμμή. Είναι μια κινητικότητα γενικώς. Έτσι. Θέλει ένα προσωπικό εξορκιστή να τον φυλάει. Γιατί... Ονόματα δεν λέμε. Ναι, εδώ και εκεί μου ξεκάθαρα θα σε πάρει, θα μας ακούσει την εκπομπή. Γιατί περπατάει και μαζεύει σαν σκούπα ό,τι κακό υπάρχει. Τι είναι αυτά, βρε τοξότη, Παναγιά και Χριστέ. Είναι πολύ δυνατό πλάσμα, δεν υπάρχει βόλια. Γι' αυτό του συμβαίνουν όλα αυτά. Άκυρο λίγο. Ναι. Εκτός αν δεν είναι ο Κλάους 24 Δεκεμβρίου, δεν είναι τοξότης. Λες να είναι λάθος. Λάθος είναι. Τζάμπα το χάλαζα τώρα. Εντάξει, τι... μπορεί να έχει οροσκόπο. Τι είναι 24 Δεκεμβρίου. Εγώ άκυρος είναι. Εμείς να πούμε ότι είναι στο δικό μας τέτοιο. Ο υδροχός, θα το βρούμε. Ο υδροχός που είναι η κική μας. Βεβαίως, βεβαίως. Ο υδροχός είναι πολύ επιρρεπής σε όλων των ειδών της ενέργειας. Ο ίδιος, παρόλο που έχει έντονες ψυχικές δυνάμεις, σαν την κική μας, δεν ματιάζει ποτέ. Μπράβο, κική μου, είσαι καλό κορίτσι. Ευχαριστώ.
ακόμη κι αν το προσπαθήσει. Θες να, διότι εσύ δεν επιθυμείς το κακό του εχθρού σου. Γιατί έχει ένα τεράστιο εσωτερικό έλεγχο που δεν του επιτρέπει να βλάψει, παιδί μου. Είσαι... Ουνάγκη. Ουσία. Φαίνεται πολύ περίπλοκος. It's complicated. Και είναι... Και είναι, αλλά με τέτοιες διανοητικές. Εσύ το γράψες αυτό. Εντάξει, δεν γίνεται, ρε, να λέει. Αλλά με τέτοιες διανοητικές δικλίδες που ποτέ δεν μπορεί να του διαρρεύσει ενέργεια. Την κρατάει. Είσαι λίγο αυτό, δεν διαρρέει η ενέργεια. Ναι, δεν διαρρέει. Δεν έχουμε, δεν απειλούμαστε. Έχω καλή μόνωση. Δυστυχώς όμως ο ίδιος προσβάλλεται από τον φθόνο και χάνει την ψυχική και νοητική του ισορροπία. Θέλει βοήθεια όταν οι άλλοι τον έχουν βάλει στο μάτι. Και έτσι εξηγείται γιατί καταφεύγεις την θεία σου συχνά πυκνά. Γιατί σε βάζουν, σε ματιάζουν, τίποτα δεν βγει. Και για να πούμε ότι ο Κλάους είναι εγώ καιρός. Ναι, ναι. Και αντιστρέφει εντελώς το περιγραφή. Τι ωραία πως ήταν το ξώτης. Γιατί εγώ καιρός δεν ματιάζει, δεν ματιάζεται δύναμη. Τέλος. Βιτά, δέλτα απ' μάλιστα. Ο εγώ καιρός τι είναι. Τι είναι. Άρχοντας λέει αυτής της πραγματικότητας. Οπότε είναι και τελείως απρόσβλητος. Άρα ο Κλάους δεν είναι ματιασμένος, μας λένε εδώ τα ζώδια. Δεν φθώνει κανένα, ούτε τον εαυτό του, δεν έχει ζητούμενα άλυτα, δεν έχει χρέη, 700 το χρόνο παίρνει, λογικό. Μια χαρά είναι, λέει ο εγώκερος. Οπότε γύρω του απλώνεται μια ήρεμη ενεργειακή λίμνη που τον προστατεύει από τα πάντα, τελώς αντίθετο. Αν έχεις κάποια σχετική ατυχία στη ζωή σου, κάνε φίλο σου έναν εγώκερο. Τελείωσε. Η ασπίδα η δικιά του φτάνει να προστατεύσει και εσένα, Παναγιά και Χριστέ. Ψάξουμε όλοι να βρούμε έναν εγώκερο. Μπορεί να έχει κανέναν πλανήτη στο τοξότη. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Είναι τοξότης. Στην ψυχή. Τελείωσε. Δεν γίνεται. Μα ήταν όλα τα υπόλοιπα. Κοίτα, είναι κοντά. 24 Δεκεμβρίου. Ναι. Είσαι κοντά. Μα ακόμα. Για με, αν έχει γεννηθεί σε άλλο ημισφαίριο που μπορεί να είναι σε εμάς 23, θα το βολέψουμε. Όχι, όχι, όχι. Εμείς εδώ δώσαμε όμως τις ενέργειές μας και τα πράξαμε ορθώς. Σιγά-σιγά φτάνουμε στην ολοκλήρωση του λόγου. Επειδή 7 και 59 και το είπαμε και όλα τα ζώδια. Τα κρατάμε. Τι είπαμε, να ανοιχθεί. Μείναμε. Τώρα. Καλέ, όλα τα είπαμε. Το νυχθεί και το σκορπιό δεν είπαμε. Εντάξει. Δεν πειράζει. Δεν σας χάλασε. Να μάθετε άλλη φορά. Λοιπόν, Κική μου, θέλω να μου δώσεις 3 αριθμούς. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Το 9, γιατί το αναφέραμε το πριν. Το 9, γιατί το αναφέραμε. Μάλιστα. Φάνης Παπάζογλου. Πηγαίνει γηπεδάκι. Το 6 θα πω, γιατί άμα βγάλεις 3 από το 9 μένουν 6. Λες τώρα, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Σαβίδης Τριαντάφυλλος. Βίσμα, βίσμα καλά ρε, δεν σου δώσω Σαβίδης να πούμε. Και το 12, είπες μέσα στο 12. Και με το 12. Θα πω και το 12, γιατί 3, 4, 12. Έτσι. Ξεκάθαρα. Κώστας Ορφανίδης, αυτοί οι τρεις. Κώστας Ορφανίδης, Φάνης Παπάζογλου και Τριαντάφυλλος Σαβίδης. Πηγαίνουν στο γήπεδο. Απεσταλμένοι για το ξεμάτιασμα. Ναι, έχετε πάρει όλη την ενέργεια της Κικής Μουστακίδου και πηγαίνετε να ξεματιάσετε και την ομάδα σας την Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας. Ευελπιστούμε ότι αύριο και μεθαύριο θα έχουμε εισιτηριά και δεν είχε κινησούλα μέχρι τώρα, οπότε γι' αυτό μας τα δώσανε. Μη στέλνετε στις άλλες εκπομπές για να τα παίρνουμε εμείς τα εισιτήρια, να τα δίνουμε σε εσάς τους πρωινούς. Ελπίζω απλά να μην μπλοκάρω τις ενέργειες που είμαι Παναθηναϊκός και γίνει κάτι έτσι στο πεδίο. Σε αυτά δεν χωράνε οπαδικά. Μη στεναχωριέσαι. Δεν έχει να κάνει. Σας εγκαταλείπουμε, ακολουθεί Σωτήρης Βακάρος μέχρι και τις 10, 8-10 και εκεί μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ, να το ξανακάνουμε. Άντε, άντε, ο κόσμος εδώ σε θέλει, θυμάται τι έκανες την τελευταία φορά. Αυτό ακριβώς. Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Φτου, 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 φτου.